σημερινή μας εκδήλωση. Έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας σήμερα τον αναπληρωτή διευθυντή δευτεροβάθμιου επένδυσης Λάιστερ, κύριο Ζέρβα, γονείς, αγαπημένους φίλους, συναδέλφους και μαθητές. Και τους ευχαριστούμε που μας τίμησαν με την παρουσία τους. Ο θεατρικός όμιλος του σχολείου μας, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, κυρία Ζησοπούλα Κατερίνης, κυρία Στασιούλη Μαρίας, κυρία Στορναβίτη Βασιλικής και υπεύθυνη σκηνικών, την κυρία Σταυροθεοδόρα Κατερίνη, θα σας παρουσιάσει το θεατρικό έργο του Δημήτρη Ψαθά, Φων Δημητράκης. Ο Φων Δημητράκης είναι μια σπαρταριστική σάτυρα σε ένα επίκαιρο θέμα, το πάθος για εξουσία. Πίσω από την έξοχη κωμωδία των χαρακτήρων του Δημήτρη Ψαθά, βρίσκεται σε όλη του την οξύτητα και το τραγικό στοιχείο. Θίγεται το θέμα της εξάρτησης. Το θέμα της εξάρτησης των ανθρώπων από την εξουσία, η επικινδυνότητα της αρρωστημένης φιλοδοξίας, ενώ παράλληλα τίθεται το δίλημα αν οι επιλογές των ανθρώπων πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τη συνείδηση ή με το συμφέρον. Ταυτόχρονα έχει έντονο αντιπολεμικό χαρακτήρα. Η σημερινή μας εκδήλωση, θεατρική παράσταση, εκτός βέβαια από κοινωνικό, ψυχαγωγικό, παιδαγωγικό, μορφωτικό χαρακτήρα, έχει και φιλανθρωπικό σκοπό και αποτελεί συνέχεια των δράσεων που έχει αναλάβει το σχολείο μας καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς για τη στήριξη των πλημμυροπαθών της περιοχής μας και συγκεκριμένα μονογονεϊκής οικογένειας της Γιάννουλης που έχασε όλα της τα υπάρχοντα στις πρόσφατες πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Για την ενίσχυση λοιπόν της οικογένειας, στην είσοδο υπάρχει κουμπαράς, στον οποίο όποιος επιθυμεί μπορεί να συνεισφέρει για την κατάσταση της καταστραμμένης υποσκευής της οικογένειας. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την Αντιδημαρχία Πολιτισμού για τη χορήγηση της αίθουσας, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές μαθήτριες του σχολείου μας που διέθεσαν πολύ προσωπικό χρόνο για την προετοιμασία και ολοκλήρωση της παράστασης, τους γονείς, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων που πάντα είναι πρόθυμοι να συνδράμουν στις δράσεις του σχολείου μας και φυσικά όλους εσάς που μας θυμίσατε με την παρουσία σας. Το λόγο έχει η υπεύθυνη του θεατρικού ομίλου του σχολείου μας, κυρία Ζησοπούλα Κατερίνη. Ευχαριστώ και πάλι. Καλησπέρα σας. Ξέρω ότι είναι κουραστικό να ακούτε ευχαριστίες, αλλά πραγματικά είναι εσωτερική ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλους όσους στάθηκαν στο πλευρό μας όλο αυτό τον καιρό, χωρίς τη συμπαράσταση των οποίων δεν θα μπορούσαμε να είμαστε εδώ σήμερα. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τόσο εγώ όσο και οι συναδέλφοι σας, η κυρία Τασούλη και η κυρία Τουναβίτη, τη διευθυντριά μας την κυρία Παλαιομήχα, τους υποδιευθυντές μας, τον κύριο Τσιάρα και τον κύριο Πλησίμη, αλλά και τον Σύλλογο, όλο το Σύλλογο των Συναδέλφων, που ο καλός ο λόγος, αυτό το μπράβο, αυτό το θέλετε τη βοήθεια, θέλετε κάποια βοήθεια, προχωρήστε, πολύ ωραία κορίτσια, ό,τι χρειαστείτε εδώ είμαστε. Αυτά δεν είναι αυτονόητα. Εμείς όμως όλα αυτά τα είχαμε απλόχερα και γι' αυτό τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ίδιο θερμά να ευχαριστήσουμε και τους γονείς. Τους ταλαιπωρήσαμε όλο αυτό το διάστημα. Τους βάλαμε να βρούνε παλιά πράγματα, παλιά ρούχα. Να μας τα κουβαλήσουν εδώ, αλλά και να κάνουν πρόβες με τα παιδιά τους. Είμαι σίγουρη ότι κάποιοι γονείς, αν χρειαστεί και τους ανεβάσουμε εδώ στη σκηνή, θα ξέρουν πάρα πολύ καλά κάποιους ρόλους. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Μπίτου, γιατί μας έκανε τις επιγραφές αλλαγής στο πράξιο, τη συνάδελφο, την εκλεκτή συνάδελφο, και τον συνάδελφο τον κύριο Γκαμπούρα, γιατί μας οργάνωσε στο κομμάτι της διαχείρισης των οικονομικών αυτών των σκηνικών και γενικά μας στάθηκε πάρα πολύ σε όλη αυτή την πορεία της διοργάνωσης της παράστασης. Απουσίαζεται θα την ευχαριστήσω, γιατί πραγματικά μας βοήθησε πάρα πολύ και θα ήθελαμε πάρα πολύ να είναι δίπλα μας η κυρία Σταυροθεόδωρου. Ερχόταν στο σχολείο μας μία φορά την εβδομάδα, έχει πολύ λίγο ελεύθερο χρόνο και σήμερα έχει αντιλημμένη υποχρέωση. Πήρε το βάρος των σκηνικών πάνω της, χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε. Τον κύριο Καραγιάννη, γιατί μας έκανε μετακόμιση σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάλι δεν θα ξέρετε πώς να τα κουβαλήσουμε όλα αυτά, όλη αυτή την οικοσκευή. Θα πρέπει λίγο να πω κάτι, ότι η πρώτη απόπειρα για το Φων Δημητράκη έγινε το 2019. Μια καταπληκτική ομάδα παιδιών. Κάναμε πρόβες κάθε Κυριακή,
όλο το χειμώνα, όταν δεν κάναμε πρόβα, διαμαρτύρονταν. Τόσο ωραία περνούσαν που έρχονταν το πρωί της Κυριακής και την αφιερώνανε στο σχολείο και στις πρόβες για το Φώτη Μητράκη. Η πρεμιέρα ήταν να γίνει την 1η Απριλίου του 2020. 10 Μαρτίου όμως έγινε το πρώτο lockdown. Στη συνέχεια προσπαθήσαμε, αλλά τα αλλεπάλληλα lockdown και οι περιορισμοί στον κόσμο που μπορούσε να παρακολουθεί στην παράσταση δεν μας επέτρεψε την παρουσίαση του θεατρικού τότε και τα παιδιά αυτά δυστυχώς δεν πήραν το χειροκρότημα που τους άξισε. Ας δούμε ένα πολύ σύντομο βίντεο με εκείνη την ομάδα, είναι στιγμιότυπα της πρόβας που κάναμε. Της Δευτέρας Γυμνασίου, πήρε το ρόλο μόλις το Μάρτιο και έκανε το ακατόρθωτο μέσα σε 2 μήνες να μάθει όλα αυτά τα λόγια που θα δείτε. Τον συγχαίρουμε, τον ευχαριστούμε, αλλά ευχαριστούμε και την οικογένειά του που τον στήριξε, του συμπαραστάθηκε. Νομίζω ότι η μαμά του ξέρει τα λόγια ίσως και καλύτερα από τον Γιώργο. Ναι, είμαι σίγουρη. Είχαν πολύ ενθουσιασμό, μας χάρισαν τη χαρά τους. Να δούμε λίγο ένα βίντεο που ετοίμασαν τα ίδια τα παιδιά, πάλι από τις πρόβες. Είναι δική τους δημιουργία. Όπως καταλάβατε, ήταν τόσο πολύ χάλια τις πρόβες. Λοιπόν, εγώ τώρα κάνω και κάτι άλλο βέβαια, ροκανίζω χρόνο. Γιατί μία χάλια αναποδιά που είχαμε είναι ότι πάλι ένας πρωταγωνιστής μας είναι ταλαντούχος στο ποδόσφαιρο και ήρθε πριν από λίγο από αγώνα που έπαιζε, στο πρωτάθλημα που έχουνε και έπρεπε να
ετοιμαστεί. Και μου είπαν, κυρία, πείτε εσείς όλα αυτά τα φιλολογικά σας, ξέρετε εσείς. Οπότε να περάσει ο χρόνος να τυφεί ο Πασχάλης. Λοιπόν, όταν λέω αυτό, γιατί είναι έτοιμος ο Πασχάλης, όταν ξεκινάμε μια τέτοια προετοιμασία, στην πορεία λέω, τι το ήθελα. Δεν καθόμουν στα αυγά μου. Τόση φασαρία. Δεν ξανακάνω άλλη φορά τίποτα. Όταν φτάνω όμως στο τέλος όπως σήμερα, σφίγγεται κάτι μέσα μου και στεναχωριέμαι. Θα στερηθώ τη ζωντάνια τους, το χαμόγελό τους, την εργατικότητά τους και όλα αυτά τα άπειρα μηνύματα στην ομαδική που είχαμε στο Viber για να λύσουμε 11 η ώρα το βράδυ από τα πιο σοβαρά ζητήματα, πώς θα μεταφέρουμε τα σκηνικά, μέχρι ένα πολύ πιο σοβαρό ζήτημα, το οποίο ήταν τι κραγιό θα βάλουμε, τι χρώμα θα είναι αυτό. Λοιπόν. Και επειδή όλα αυτά θα μου λείψουν, ήδη από τώρα προγραμματίζουμε τι θα κάνουμε του χρόνου. Του χρόνου ξανά σας περιμένουμε εδώ, δεν ξέρουμε με τι. Το λόγο λίγο στον προϊστάμενό μας, στον Διευθυντή Εκπαίδευσης, τον κύριο Ζέρβα. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά, είμαστε στην περίοδο μετά το Πάσχα. Καταρχάς θέλω να πω ότι όταν ακούμε τέτοια λόγια από τους εκπαιδευτικούς μας, πραγματικά είναι συγκινητικό. Και ως προϊστάμενοι στην εκπαίδευση, πρέπει να καταλάβετε ότι αισθανόμαστε πάρα πολύ περήφανοι όταν οι εκπαιδευτικοί μας λένε ότι παίρνουν ανταποκριτικά ωφέλη από αυτό που κάνουν τα παιδιά και θα το συνεχίσουν για πάντα. Θέλω να πω λοιπόν ότι εμείς ως εκπαίδευση έχουμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο απέναντι στα παιδιά μας. Έχουμε τον πολύ σημαντικό ρόλο της ακαδημαϊκής γνώσης, την οποία νομίζω με τον καλύτερο τρόπο οι εκπαιδευτικοί μας καθημερινά φροντίζουν να μεταφέρουν στα παιδιά μας. Όμως πέρα από αυτό, επειδή διανύουμε την εποχή της ραγδαίας εξέλιξης και της πληροφορίας, θα έλεγα ότι αυτό που επίσης παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο είναι η εμπέδωση των παιδιών και θα έλεγα η ανάδειξη των παιδιών των ίδιων δεξιοτήτων τους. Οι ήπιες δεξιότητες είναι κάτι το οποίο θα έλεγα ότι είναι το πιο σημαντικό πλεονέκτημα που μπορεί να έχουν οι νέοι μας στη ζωή τους. Οι ήπιες δεξιότητες είναι, ας πούμε, η πολύ καλή ικανότητα έκφρασης, η πολύ καλή ικανότητα επικοινωνίας, εργασίας και το καθεξής, μέσα στην έτσι δύσκολη εποχή στην οποία εξελίσσεται. Τι καλύτερο λοιπόν από το να δημιουργούμε με τα παιδιά μας τέτοιου είδους δράσεις, στις οποίες καλλιεργούνται όλες αυτές οι ήπιες δεξιότητες που μόλις ανέφερα. Μέσα από το θέατρο ακόμα περισσότερο βέβαια, η ικανότητα της επικοινωνίας, η ικανότητα της συνεργασίας μεταξύ τους, αλλά και την άλλη μεριά, η ικανότητα της αυτενέργειας και των πρωτοβουλειών που μπορούν να πάρουν, γιατί είμαι σίγουρος ότι πολλά από αυτά τα παιδιά έβαλαν δικά τους στοιχεία σε αυτή την παράσταση, όπως βέβαια και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί. Όσον αφορά το είδος που επέλεξαν την κωμωδία, πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο είδος από όλα τα υπόλοιπα θεατρικά. Είναι πολύ πιο δύσκολο, ας πούμε, είδος από το δράμα, έτσι, παρότι εκείνο φαίνεται να προκαλεί πολύ μεγάλη συγκίνηση. Όμως η κωμωδία είναι πολύ δύσκολη για να βγάλουν γέλιο. Είμαι σίγουρος όμως ότι τα παιδιά το κατάφεραν και αυτό. Όσον αφορά την επιλογή της συγκεκριμένης, του συγκεκριμένου έργου, είναι ακόμα πιο, θα έλεγα, σημαντικό το ότι περνάμε και πολλά μηνύματα στα παιδιά. Σε μια εποχή που το έθνος μας περνούσε δύσκολα, αν ξέρω καλά, αυτή η ιστορία διαδραματίζεται στην περίοδο της κατοχής, όπου πραγματικά το έθνος περνούσε δύσκολες εποχές και εκεί υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν αυτές τις εποχές και μέσα από την ηθική χρεοκοπία που κάποιοι είχαν και μέσα από την υποκρισία προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν τα γεγονότα. Μηνύματα λοιπόν όπως η διαφθορά, η ατομική ευθύνη που πρέπει να έχουμε και άλλα πολλά που περνάνε στα παιδιά μας με αυτή τη διαδικασία, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την κοινωνία μας πια και όχι μόνο για την εκπαίδευση. Για όλα αυτά λοιπόν θέλω να συγχαρώ καταρχάς όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, όπως είπε η κυρία Ζησοπούλου, οι οποίοι βοήθησαν σε αυτή την εκδήλωση και τη δράση. Ένα επιπλέον έτσι ευχαριστώ και ένα πολύ μεγάλο μπράβο στις τρεις εκπαιδευτικούς οι οποίες είχαν την ευθύνη αυτής της δράσης, την κυρία Ζησοπούλου, την κυρία Τασιούλη και την κυρία Τουρναβίτη. Ξέρετε, έχω τη χαρά να ξέρω τους περισσότερους εκπαιδευτικούς, όπως ξέρω και τις τρεις συναδέλφους που μόλις ανέφερα, και πρέπει να σας πω ότι ως εκπαίδευση του Παγκεπίνου είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε τέτοιους εκπαιδευτικούς στους χώρους μας. Να ευχαριστήσω επίσης και να συγχαρώ όλους τους γονείς,
γιατί ενθάρρυναν τα παιδιά τους να συμμετέχουν σε αυτό και τους βοήθησαν. Βεβαίως τη διευθύντρια του σχολείου, η οποία δημιουργεί το κλίμα και τις προϋποθέσεις να αναπτύσσουν τέτοιες δράσεις. Αλλά πάνω απ' όλα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τα ίδια τα παιδιά. Μας κάνουν πραγματικά περήφανους για αυτό που πετυχαίνουν. Άκουσα τώρα ότι μαζευόταν τις Κυριακές και έκαναν τις πρόβες τους. Άφηναν πράγματα για να πάνε εκεί. Έτσι, άφηναν τον ύπνο τους, άφηναν πιθανόν άλλες δραστηριότητες. Όμως νομίζω ότι ήταν πολύ μεγάλο κέρδος ότι ήταν εκεί. Και αυτό που έχει πολύ μεγαλύτερη αξία για το τι γίνεται σήμερα και το τι θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια, η κυρία Ζησοπούλου, που μας το υποσχεθήκατε. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε όλους. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Ο γιος σου πάει αντάρτες, μου λέει ένας ψηλός. Το αρνείστε?
όσοι κύριε μου δεν τα έρθουν. Ο γιος μου πάει αντάμεις. Κόκα. Τα είπατε αυτά? Τζάτσα. Αχ, τι ωραία. Τι θάρρος. Δεν τα χάσατε, κύριε Χαρίδο. Εγώ να τα χάσω. Καλά, να δείτε παρακάτω. Εγώ ήμουν πω. Τα δώσανε. Με κοιτάει ένας κοντός. Μου λέει, ξέρετε και ότι αυτό που μόλις είπατε μπορεί να στηθεί στη ζωή σας. Αμέσως το απαντάω. Η ζωή μου, κύριε, είναι το τελευταίο πράγμα το οποίο με ενδιαφέρει στον κόσμο. Τα είπατε αυτά? Τζάτσα. Αχ, τζάτσα. Τι ωραία. Μπράβο, κύριε Χαρίδο. Εκείνος ο Αντώνης μου είναι φρίκι. Όταν βλέπει μανό, μονιάζει. Του κόβει το πολύ. Δεν σε πω το τι σημαίνει. Σταθείτε, ναι, να δείτε. Αχ, παρτός, σας διέκοψα για πέστε. Τότε μου λέει ο ψηλός. Ώστε αγνοείται πως η Ελλάς βρίσκεται υπό την κατοχή των Γερμανικών κατοχών. Όχι το πατέρα. Δεν το έχω. Είμαι έλλην πολιτικός και έχω θέσει τη ζωή μου υπό την υπηρεσία της πατρίδας. Γνωρίζω παραπάνω από κάθε άλλο Έλληνα πολίτη τις τραγικές συνέπειες τις οποίες θα υποστεί η χώρα μου με την ήττα της. Μπράβο, μπράβο κύριε Χαρίτο. Τους μίλησε καλά. Λέει ένας κοντός. Ώστε εγκρίνετε την πράξη του γιου σας που σήκωσε απλά εναντίον της Γερμανίας. Αμέσως το απαντώ. Ο γιος μου κύριε είναι Έλληνας στρατιώτης και απλά υπάκουσε στη φωνή της πατρίδας. Όσον αφορά εμένα, τον πατέρα του. Όχι μόνο το χειροκροτώ για την πράξη του, αλλά μάλιστα αν ήμουν νεότερο θα τον ακολουθήσω και εγώ σου. Τα είπατε αυτά? Τσακ τσακ. Αχ, τσακ τσακ. Τι ωραίο πράγμα να έχει ένας άντρας τόσο θάρρος. Εκείνος ο Αντώνης μου είναι φρικτός. Τι να σας κάνει ο Αντώνης σας. Τόσο πολύ φοβάται. Φοβάται. Αφού όταν βλέπει και μάνα φωλιάζει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είχα έρθει να σας χαρώ που λέτε για την απόλυσή σας και τώρα σας εκφράζω τα θερμά συγχαρητήριά μου για το θάρρος σας. Μερσή, κυρία μου. Ζήτημα χαρακτήρας. Αντίο σας. Αντίο σας, κυρία μου. Άμα, πω, το ξέρεις. Καθώς εγώ μου να με δει από πίσω ένας Γερμανός, μα πάρα πολύ ναρκωτικός. Δώστε μου μισό λεπτάκι. Να τους περιμένει, τι θα κάνω τώρα. Εσάς περιμένει αυτό. Ναι, και είναι φρασίδωτος. Αχ, κύριε Χαρίτο, κάντε μια χάρη σας που είστε τόσο θαραλέως. Παρντών, τι χάρη. Αν είχατε την ευκαιρία, είχα του στείλει να ξυνοδεύει. Όπω φοβάμαι, βέβαια, τίποτα. Εντάξει, άμα δει άντρα μαζί μου, δεν θα τολμήσει να πλησιάσει. Αυτό είναι. Ναι. Ωχ, δυο μέτρα είναι ο φιλότιμος. Βαριέστε, μόλις δει εσάς. Μαρία, τι σου είπε ο γιατρός. Μπορώ εγώ να βγω έξω. Αν δεν είναι αδιάθετος, ευχαρίστως, κυρία. Είναι καθαρά ζήτημα υγείας, ξέρω. Καλά, δεν πρόκειται. Πηγαίνω και μόνη μου. Αλλά με παρακολουθούσε αυτό το ζώο από την οδό Πανεπιστημίου. Α, να, φεύγει, φεύγει. Πάει καλά. Βρέθηκε να περιμένει. Να, στρίχνω. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Αντίο σας. Τώρα, αν δεν είναι έναν κυρία μου, θα σας αποδέχτω. Παρακαλώ. Κύριε Χαρίτο, θα μην υποβάλλεις το κόπο. Πώς θα στο κάτω. Τι λέτε, κυρία μου. Παρακαλώ. Μαρία, γύρισω αμέσως. Με υποχρεώνετε. Γεια σας. Τόσο σκοτεινό και μυστηριώδες, ήμουν σαν σύνομα του άλλου σινεμά.
Η Ιωάννα, η Κομπό, ο Κωνστάκης και ο Ανδρέας ετοιμάζουν την ανατροπή της Γερμανίας. Σύγχυσε, μαμά, δεν ήταν πράγματα έτσι, πού το φαντάζεσαι. Δυστυχώς, παιδί μου, δεν μπορώ να ησυχάσω. Όταν υπάρχει ένας μπαμπάς που εξασφαλίζει στο σπίτι μια ζωή καλή, πάντα υπάρχει περιθώριο για τα παιδιά να κάνουν λίγη πατριωτική φιλολογία για να το στείλω στο σπίτι. Δεν κινδυνεύει ο μπαμπάς. Τότε και μοναχή σου. Μα ήταν ιστορία του Αλέκου αυτή. Που συνεχίζει εσύ και η παρέα σου. Εγώ να συνεχίσω τη δράση του Αλέκου. Τι έχεις για όλα αυτά τα πράγματα μια τόσο αγγελική ιδέα. Αν ήξερες μαμά πραγματικά τη δουλειά ήταν ο Αλέκος, ήρθασουν απερήφανοι γι' αυτόν, ήρθαμε στον τόπο την τρομάρα σου. Καλά, καλά. Ο Αλέκος είναι ένα σύρος, μαμά. Τόσο το χειρότερο. Ένα σύρος είναι υπεραρκετό για μια ολιγομελή οικογένεια σαν τη δική μας. Ένα θεός και είναι κλειδωμάτι με αυτούς τους ηρωισμούς. Έλα, μωρέ, μαμά. Και μου θέλαμε μερικά πράγματα που άφησα αδερφός εδώ μέσα. Ποια τα όπλα. Ούτε και να το λέτε πλέον. Τη βαλίτσα, έστω. Ναι. Εκείνη τη βαλίτσα που κάθε βράδυ τη βλέπω στον ύπνο μου. Σωστός βραχνάς μου έγινε. Με ειδοποίησαν. Σήμερα θα την πάρουνε. Ποιοι. Άγνωστοι, άγνωστοι, του ξέρω κι εγώ. Οι συνεργάτες του κολέγου. Πώς θα την πάρουν. Στις πέντε ακριβώς. Μα πώς, αφού είναι η Γερμανία απέναντι. Τους Γερμανούς. Ξέρουν αυτοί οι τρόποι να τους βολέψουν. Θεέ μου. Όσο σκέφτομαι ότι μπορεί να τα ανακαλύψει καμιά ώρα πατέρα σου, μου έρχεται τρέλα. Είναι που να φοβητσιάνει, ή που θα τον συγκοπεί, ή που θα αναφερθώ στην γειτονιά και θα μα πάρουν όλο χειροπόδαρα με μένου από εδώ. Στον διάβολο! Τι από τη Μητράκη! Έμπνα η κοινουρά τη, έμφυλα με την κυνηγάνε. Επιπόλαια πλάσματα, ανήθικα. Τι να γίνει, ξεφύτρωσε στην άλλη γωνιά Γερμανό. 2,5 μέτρα θέλουν. Πλησίασε και τι έπιασε το μάγουλο. Τι ήθελε να κάνω, έφυγα! Όχι, θα στεκόμουν! Ένα μισθό είναι μισή πίγη στο πλευρό του! Ας τον διάβολο μου χάλασε και το κέφι! Υπόθεση ο μπαμπάς μου, μα! Και πολύ καλά έκανε! Αυτό το είπε, τώρα να κάτσει να ρίξω και την εύχη για την δουλειά! Εντάξει! Καλημέρα σας! Καλημέρα, Λεωνίδα! Τι κάνετε, τι γίνεστε, τι είδα πάλι αυτό το σημερινό! Είδες την ιστορία! Πού είναι τη Μητράκη σου? Έλα, φώναξε τον μπαμπά σου. Πόλεο κορίτσι. Γιατί, τι έκανε? Δεν ξέρω, ξυπνάδες. Θα βγει και άνομα σαν τάξη σιγά σιγά. Αστεία πράγματα. Η Άννα είναι σοβαρό κορίτσι. Μην είναι ήσυχη, Μαρία. Την παρακολουθώ εγώ και στο μανάρκο. Δεν σηκώνει κεφάλαια θέλω στην καρδιά. Γεια σου, Λεωνίδα. Καλημέρα, τη Μητράκη. Πώς πήγε λοιπόν η περιπέτεια? Να σε καλά που ενδιαφέρει. Ωραία, αδερφός να σου πετύχει. Εδώ μας λαμβάνουν. Μας πάνε στα τουφέλια. Ο Λεωνίδας, το μπακάλικο, μη χάσει καμιά δεκάδα. Έλα, καημένη Δημητράκη. Παράγινες μπακάλις, Λεωνίδα. Μπορεί να πνίξεις το Σοφοκλή, τον Ευρυπίδη, μέσα στο Ρεβίθι. Αλλά τον αδερφό σου. Σόπα, βρε. Πώς που να το μάθω, εγώ έχεις κιόλας απολυθεί εσύ. Τέλος πάντων. Είσαι εντάξει τώρα. Μια χαρά. Αυτό είναι. Να, αυτό είναι. Για τον αδερφό μας τον Λεωνίδα, όλα είναι μηδέν. Κάθε τι που δεν αφορά Ρεβίθι και φασόλια, δεν αξίζει να το συζητάς. Δεν το κλείνεις καημένε Λεωνίδα αυτό το παλιό μάγαζο. Έλα καημένε Δημητράκη. Τι έλα καημένε Δημητράκη. Σαν πως κάνει και τίποτε. Φιλολογία της Μπακαλικής. Μου κρατάς και σκλαβωμένα εκείνα τα λεφτά μου. Τα λεφτά σου θυμήθηκες τώρα. Τα θυμήθηκα το πρωί. Αν έλεγε χρειαστούν 10, 20, 30 λίρες για να παλεύω, πού θα τις βρω. Θα μπορέσω να τις δώσω. Ευτυχώς που δεν χρειάστηκαν. Αν χρειάζονταν όμως. Αν. Ευτυχώς τα πράγματα πήγαν εκεί. Δεν μου λες. Ανακατεύθηκε καθόλου στην πόλη σου ο Ζαρλάς. Ο Ζαρλάς. Πώς, αλλά ήρθε κατόπιν εορτής. Αχ, τον Ελένο. Ούτε που έπρεπε να θυμηθείτε από αυτόν τον άνθρωπο. Όταν τον βλέπω και μπαίνει στο μαγαζί με εκείνο το υφάκι του, μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Έχει τακτικά. Πολύ τακτικά. Και τι θέλει. Ψωνίζει, αλλά αυτός είναι καταχθόνιος. Ποτέ δεν μπορεί να καταλάβει τον αντικειμενικό σκοπό του. Και παρατήρησα, ομολογώ με κάποια ησυχία, ότι πολύ κοιτάζει την άμα τώρα. Ο Ζαρλάς. Ναι, δεν σας είπε τίποτα η Άννα. Όχι. Δηλαδή, σοβαρά πράγματα. Δεν ξέρω. Από ό,τι μου λέει η Άννα όμως, πολύ επίμονο πολύ επίμονο της ελληνικής. Πα! Στην εποχή μας είναι μερικά πολύ παράξενα πράγματα και μου δίνεται η δυνατότητα να κάνω μερικές συγκρίσεις. Κοιτάζω από τη μία ανθρώπου σαν το Ζαρλά, αφοσιωμένος ψυχή και σώμα σε αυτά τα πτήνους γεμονή. Και από την άλλη, ανθρώπου που δίνουν τέτοια περιφρόνηση στη γεμονή. Δεν μου λες. Το ξέρεις τον καθηγητή του Τρόπουλου. Πώς? Τι γνώμη έχεις? Ηλίθιος. Πολύ απόλυτο στι εκφράσει του Δημητράκη. Ο Τρόπουλος είναι ένας λαμπρός άνθρωπος και σοφός καθηγητής. Σοφός ίσον μπλαξ. Αυτό το λες εσύ. Το μεσημέρι. Ήμουν μαζί του και κουβεντιάζα. Αποκάλυψε. Γιατί? Τι έκανε? Να φανταστείς. Του ζήτησα να γίνει υπουργός και αρνήθηκε. Άντε. Λόγω του μη. Το κάλεσε ο πρωθυπουργός του γραφείου και του ζήτησε να αναλάβει το Υπουργείο της Παιδείας. Αυτός ο άνθρωπος
Κίτρι και το ψυχικό στένος να αρνηθεί κατάλληλα. Σόπο! Λόγω τιμής. Δεν σου λέω, Βλάξ! Μα γιατί Βλάξ, επειδή αρνήθηκε να γίνει υπουργός των Γερμανών. Ωραία, ποιον Γερμανών. Εδώ του προσφέρουν υπουργείο. Ξέρεις τι θα πει υπουργείο. Εξουσία. Υπουργός σου λέει. Δεν ακούς. Εκείστερα. Εσύ θα το πώς να δηλαδή. Αμέ, αν θα δεχόμουν, είδε ερώτηση που μου κάνει. Εξουσία λέω μήνα. Ξέρεις τι θα πει εξουσία. Όπου βλακίες λες, Μητράκη. Δεν σε ρώτησα εσένα και σε παρακαλώ, μην ξαναμεκατοστήσεις. Δημητράκη, δεν σ' αναγνώρισε. Τι τρόπος είναι αυτό. Και η λέξη μόνο υπουργός έχει τρελάνει. Αφήν να σχολιάσω τότε ο Ζαβλάς, είναι ένας επικίνδυνος προδότης. Καλά, προδότης. Μάθαμε να καλάμε μία ρεζινιά στον κάθε άνθρωπο. Αυτό που έχει σημασία ιδιαίτερη είναι πως ο Ζαβλάς έχει τεράστια δύναμη και ξυπνά. Ξέρεις τι λέγω. Τόσα χρόνια χωρίς πουλή νόμιζα ότι είχες θεραπευτεί. Αλλά εσύ μέσα στο φοβερό κλόβι της πολιτικής που σε έχει αφανίσει. Δυο σπίτια μου έχει φάει, όταν τα θυμάμαι και για την ψυχή μου. Δεν μου λες! Θα μου τα καπανάς οι ονείς αυτά τα δύο σου σπίτια. Επιτέλους, πρίκα μου ήταν. Τάφο μου, πάνω. Καγνώσει και διαλύθηκα. Πήγα μια αντιπολιτική. Η πολιτική σε πήρε και καλά. Είπε στου δικού μου του εξωτερισμού. Από τον κόσμο, τις εφημερίδες, τα περιοδικά και ακόμα συζητά. Μα είναι η πολιτική αγαπητή μου. Ή μάλλον ήταν. Γιατί πλέον δεν υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι. Αυτό είναι που έχει σημασία ιδιαίτερη σήμερα. Καταλαβαίνεις. Σήμερα δεν έχει ούτε εκλογές, ούτε μούτζες, ούτε καζοτενεκέδες. Σήμερα σου δίνουν υπουργείο. Το παίρνεις. Τάνι. Αρκεί βέβαια να σε θέλουν οι Γερμανοί. Γι' αυτό σου λέω, Λεωνίδα, είναι μια μοναδική ευκαιρία την οποία όποιος την αφήσει είναι ηλίθιος. Ακούς ο Κιτρόπουλος. Καλά, κάτσε δε. Άφησε με, μου άνθησες πάλι τα αίματα. Αφού το πιέζει το καημό μου, επίτηδες το κάνεις. Έλα τώρα, Δημητράκη. Ο Κιτρόπουλος, Μαρία, καταλαβαίνεις. Έδωσε υπουργείο ως και στο Κιτρόπουλο. Να, σε έναν δασκαλάκο, σαν τα Λεωνίδα. Αυτό σημαίνει πως υπάρχουν δυνατότητες για τις οποίες σας μιλάω. Να γίνεις υπουργός. Γιατί όχι. Αν μιλούσα τους Αρλά, αυτός είναι παντοδύναμος. Να του πεις τι. Να μιλήσει στους Γερμανούς, να με κάνουν υπουργό. Να τους πει τι. Δεν θα με θέλανε σε μένα. Εδώ θέλουν τον Ζαλά, τον Κιτρόπουλο. Που τα μάρια που δεν σε ρώτησα εσένα και σε παρακαλώ να μην ξανακατευθείς. Ολοβλακίες λένε οι γυναίκες. Μπράβο. Δημητράκη, τι τρόπος είναι αυτός. Δεν σ' αναγνωρίζω. Και η λέξη μόνο υπουργός έχει τρελάνει. Και ο Ζαβλάς, είπαμε, είναι ένας επικίνδυνος προδότης. Καλά, προδότης. Καλά, προδότης. Μάθαμε να καλάμε ρετσινιά στο κάθε άνθρωπο. Αυτό που έχει σημασία ιδιαίτερη είναι πως ο Ζαβλάς έχει τεράστια δύναμη και ξυπνά. Σου έχω πει κι άλλο το Δημητράκη να μην εμπιστεύεις τέτοιους ανθρώπους. Ο Ζαρλάς είναι επικίνδυνος. Για να καμώνει πως θέλει να σε βυθίσει κάτι κακό έχει στο νου. Λες, σίγουρα. Εσύ Μαρία, τι φαντάζεσαι. Αφήσέ με. Σόπα, βραδέρφε. Τι να έχει. Σου έχω πει Δημητράκη άλλωστε. Να μην εμπιστεύεσαι καθόλου τέτοιους ανθρώπους. Και αν μπορείς και την καλημέρα να τους κόψεις. Ο Ζαρλάς είναι επίστας. Για να κάνει τη δουλειά του θα πατήσει το δωμάτιο. Σόπα, βραδέρφε. Μη μου τα παρουσιάζει έτσι τραγικά τα πράγματα. Διαρκώς εννοήσαμε τρομοκρατής. Διαρκώς μου φέρεις τον κατακρισμό. Δύο λεπτά να μιλήσει κάποιος μαζί σου, πνίγεται! Πνίγεται, μα το Θεό! Δεν του λες, ζήτησες τη βοήθεια του Ζαρλά. Όχι, μόνος του ήρθε. Και πού ήξερε αυτός για τη σύλληψη σου. Ήξερε. Από πού. Ναι, ναι, έμαθα από κάποιον. Και ήξερε το Γιώσεφ για τα άρτης. Ήξερε. Από πού. Ναι, ναι, τίποτε άκουσε. Έμαθε και άκουσε. Η ουσία είναι μία. Αυτός ο άνθρωπος παρακολουθεί με μάτια άλλου το σπίτι σου. Εσύ γούστο. Το πράγμα είναι φανερό. Κι εγώ, ομολογώ απόλυτα λιγάκι που ήταν ενήμερος για όλα αυτά. Αλλά με ποιο σκοπό. Πάντως όχι, μου καλώ. Λες. Σίγουρα. Αυτός ο άνθρωπος θα σε κάψει όπως έκαψε πολύ. Νάτα, νάτα, άκου το παλιό παιδό. Νάτα, νάτα. Πάει αντάρτης ο Αλέκος να κάψει τον πατέρα του. Κακό χρόνο να έχει. Τι βρίζει το παιδί. Δεν είναι παιδί μου, θα το βρίζω. Ψυχραιμία Δημητράκη. Δεν χρειάζεται να βρίσκει το παιδί. Μπορεί να σ' άφησε το Γερμανί τώρα και να σε ξαναπιάσουν αργότερα όταν θα έχουν βρει στοιχεία. Τι στοιχεία. Ξέρω. Ανά! Τι δεν θέλει την Άννα. Αυτή. Αυτή ξέρει. Αυτή ήταν και τα ψουψούμε τον Αλέκο. Έλα εδώ εσύ. Τι συμβαίνει, μπαμπά. Μήπως αυτός ο ξεροκέφαλος αδερφός σου άφησε τίποτα επικίνδυνα αντικείμενα μέσα στο σπίτι.
Σε τι επικίνδυνα, μπαμπά? Χαρτιά, μειώσει αυτά τα αναθεματισμένα έντυπα. Ναι, παρατάρτε. Κατάλληλα, καθόλου, ασήμαντα. Πούντα, όλα τα καούν, τα πάντα. Δημητράκη, μη σε πιάνει πανικό. Μπορεί να είναι χρήσιμα πράγματα του παιδιού. Και κίνδυνο τελείω. Ό,τι προέρχεται από αυτόν είναι επικίνδυνο. Θα ψάξω μόνο. Ανούλα, αύριο πρέπει να πήρες στο μαγαζί. Θα την κρυδώσω η μέρα εκεί. Σου υποτεθείς και κάνει κουταμάρες. Κουταμάρες η Άννα. Δυστυχώς. Αστεία πράγματα. Η Άννα είναι λογικό κορίτσι. Ό,τι κάνει είναι σωστό και λογικό. Πάμε από αυτό. Γεια σου Μαρία. Αντίο Ανούλα. Αντίο, αντίο Αστεία. Αυτή την
μπορούμε να μην την ξέρουμε εδώ μέσα. Μα γιατί, μαμά! Δεν μ' αρέσει! Επιτέλους, εσύ η κόρη ενός Χαρίτου μπορείς να έχεις καλύτερες παρέες από τις κόρες όταν πουλάω. Συμφορά μου, χαθήκαμε! Τι έπαθες, Μητράκη? Όπλα! Όπλα μέσα στο σπίτι μου! Στο δωμάτιό της! Στο δωμάτιό της! Χαθήκαμε! Αχ, δεν μπορώ, είναι πολύ! Πάρα πολύ! Όπλα! Όπλα! Θέλω να μάθω πώς, πότε! Ποιοι μπήκαν εδώ μέσα! Χαθήκαμε! Στο δωμάτιό σου, όπλα! Στο δωμάτιό της! Μάλιστα! Μια βαλίτσα όπλα! Μπαίνω μέσα να ψάξω, βλέπω τη βαλίτσα μέσα στο ντουλάπι. Κάνω να τη σηκώσω, βλέπω βάρος. Την ανοίγω, φωτιά! Τι νος είναι σατανά αυτά τα όπλα! Του Αλέπου! Τον κακούργο! Του Τιτάφυλλου! Πώς τάξεις εδώ! Είναι και τους αντάρτες! Α, τον ασυνείδητο! Α, τον κακούργο! Τον Ιούδα, τον αφιλότιμο! Τι θα κάνουμε, πώς θα σωθούμε από αυτή τη συμφορά? Το πείσαν, οι σύμμαχοι θα τα πάρουνε! Πώς θα τα πάρουν πλάσμα επιπόλαιο και ηλίθιο που απ' έξω υπάρχουν Γερμανοί, κοιμούνται αυτοί, νομίζεις! Από το τουφέκι θα μας περάσουν όλους! Όλους! Καλά, και εσύ δεν μίλαγες! Επιτρέπεται τέτοιο πράγμα να δώσει κρυφό από τους γονείς σου! Δεν έλεγες! Μπαμπά, αυτός είναι τρελός! Να δούμε τι θα κάνουμε! Να ξέρουμε για τη φωτιά η οποία υπάρχει μέσα στο σπίτι. Α, δεν μπορώ! Δεν κάθομαι ούτε ένα λεπτό εδώ μέσα! Τον καπέλο μου! Τον καπέλο μου! Έρχεται ο κύριος Μαλά. Oh! Ψυχραιμία! Τρέχα, άντε, ρίξτε! Φτιάξε λίγα, μην έχεις αυτό το τρομαγμένο ύφος! Τσακίσου! Θα περάσει. Καλημέρα σας, κύριε Μαλά. Καλή σας μέρα. Καθίστε παρακαλώ. Ορίστε παρακαλώ. Χάλη μας τιμή! Καθίστε από εδώ! Πώς είστε, κύριε Δερλά! Σίγουρα! Είναι σαν να... Την κόρη μου! Ξέρετε την κόρη μου! Όλο για εσάς μιλάει! Αλήθεια! Φυσικά, το λέει ο μπαμπάς! Καθίστε! Από εδώ, από τσιό που θέλετε! Πάμε στην ώρα ήρθατε, κύριε Δερλά! Α, τώρα θα σας δώσω μια για εσάς! Και ο παπάς έλεγε πως δεν ξέρει με ποιο τρόπο να ξεπληρώσει τις μεγάλες υποχρεώσεις που έχει σε εσάς. Ακριβώς αυτή την κουβέντα είναι. Μπράβο, φίλος. Για ποια υποχρέωση μιλάτε? Για μαντήλια την κύριε Ζερλά. Λίγο αυτό που κάνετε σήμερα για τον άντρα μου. Λαχανιασμένος ήρθε στην κουβέντα του. Λαχανιασμένος. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που κάνετε, κύριε Ζερλά. Αχ, δεν βαριέστε. Δεν αξίζει τον κόπο. Η μαντήλια την κύριε Ζερλά. Τον και μόνο. Με χάρη του, η περίπτωση του συζύγου σας είναι γελία. Μόνος του ξεπέρασε. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που για να σου πει κανένας Έλληνας από τα χέρια του Γερμανών πρέπει να αγωστεί σκληρά. Οι Γερμανοί είναι σκληροί και αδυσόπιτοι. Αδυσόπιτοι! Τ' ακούς! Δεν ξέρω τι τραβάω αυτή την έποψη με τις διάφορες ιστορίες που συμβαίνουν μέσα στην Αθήνα. Κινδυνώνω για να καταφέρω να αποσπάσω από τα χέρια του Γερμανών. Πολλές φορές ανθρώπους αγνώστους. Νομίζω ότι το να προσφέρει κανείς τέτοιου είδους υπηρεσίες σε αυτές τις δραματικές και δύσκολες μέρες που ζούμε είναι ύψιστη. Μπράβο, κύριε Ζαρλά. Τι σπουδαίος άνθρωπος. Η Ελλάδα σας ευγνωμονεί, κύριε Ζαρλά. Και δεν μου λέτε, σώσατε πολλούς. Πολλούς δεν σπουδάσατε. Μα τα πρώτη διαφημένες περιπτώσεις, όχι, οι Γερμανοί δεν μ' ακούν. Και ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις? Καταλαβαίνετε, για απόχρηση όπλων. Όπλα. Όπλα, βέβαια. Δεν σώζεται αυτός που έχει όπλα. Μα και έχει θάνατο. Τέλει, τέλεστε. Ποιος κρύβει όπλα μέσα στο σπίτι του σήμερα, κύριε Ζαρλά? Πρέπει να είναι ηλίθιος. Έτσι λέτε, Πρεσμινισάνο. Φυσικά, αφού απαγορεύεται με την ποινή θανάτου. Τώρα, αγαπητοί μου, δεν ξέρετε τι συμβαίνει μέσα στην Αθήνα. Υπάρχουν άπειρα σπίτια που οι γονείς δεν έχουν ιδέα. Απ' τα παιδιά με το λαφρό του μυαλό ανακατεύουν τις παράδοξες γονείς. Α, τα παιδιά! Σκότω μαθαίνουν τέτοια παιδιά! Θα σας φέρω ένα παράδειγμα που τρέχω σε εδώ δύο μήνες τώρα. Είναι μια κατεμένα δύο παιδιά από ένα γνωστό, όμως αυτές είναι παράνομες οργανώσεις που τις λένε απελευθερωτικές. Καταραμένες. Τώρα δεν ξέρω πώς το μαθαίνουν οι Γερμανοί. Κάνουν έρευνα σπίτι. Βρίσκονται παρακαλώ όπλα. Ήταν τα παιδιά, πήρανε τα όπλα, πήρανε τον πατέρα τους μαζί. Κάτω αντίστοιχο. Φυσικά. Να του φραγιστεί. Φυσικά. Κάτω αντίστοιχο. Δεν μπορείτε να το σώσετε αυτό, κύριε Ζαρλά. Τι να πω. Όταν δύστυχο. Βρέστε κάποιο τρόπο, κύριε Ζαρλά. Είναι αμαρτία να φάει άνθρωπος αθώος. Λοιπόν, συμβαίνει να το γνωρίζετε. Εγώ, απαπαπαπαπαπα. Ανθρώπους που έχουν όπλα, ούτε μία γνωριμία. Απαπαπαπαπαπα. Τι θα σε έρει να έξω, Κατίνα? Θα ξέρω.
αυτό. Μα είναι έκτακτο. Κάνει έτσι και βγάζει καρύδια από την του Βρίτ. Το βλέπει ο κόσμο και γελά. Όσο μου αρέσουν τα καταστροφικά. Πού είναι η Άννα? Άννα! Θα βγείτε έξω. Αφήστε το καλύτερο. Αγαπητοί μου, θα ήθελα να σα πω δύο λογάκια χωρί να μπροστά τη μέσα. Η Άννα, μου είναι αρκετά συμπαθή. Τι φορολίτε. Μήπως θα μπορούσα να ζητήσω το χέρι της. Τι? Πριν κάνω καμία ανοίξη, μήπως θα μπορούσατε να την πολιτοσκοπήσετε εσείς. Νάνα! Μα αυτό, αυτό είναι σπουδαίο. Αυτό είναι εκτίσιμα. Αυτό ανοίγει μεγάλους ορίζοντες μπροστά μας. Αυτό είναι... Πού είσαι, Νάνα? Κατέβηκα κάτω να δω αυτό το αντιχειρεκτηριωγό. Μα ήταν έξοχος. Λοιπόν, αγαπητοί μου, ο αρχιδαχτυλουργός μου θυμίζει μια ιστορία που σας ανέφερα πολύ. Γιατί τι έξυπνα μέσα μεταχειρίζονται αυτοί που είναι ανακατημένοι στις παράνομες οργανώσεις. Σε κάποιο σπίτι είχαν όπλα. Άλλοι όπλα! Και καλή ώρα σαν κι εσάς ήταν Γερμανοί. Ήταν αδύνατο να μεταφερθούν τα όπλα επειδή υπήρχε κίνδυνος. Της κάλωσα λοιπόν. Τι κύριε Ζαρλά? Ακολουθιέστε μου. Με έναν αρχιδαχτυλουργό που βγάζει καρύδια από τη μύτη του απέσπασαν την προσοχή του Γερμανού. Όσο αυτοί χασκογελούσαν, οι άλλοι φυγάδισαν τα όπλα. Αλήθεια, κύριε Ζαρλά! Λογοτιμίζεις μίσαν. Και ένας δίστερ τυφλός που παρακολουθούσε, άρχισε να ψάλει τον τυπερμάχο. Ήταν ειδοποίηση που τα όπλα πέρσαν τον κίνδυνο και πάνε προς τον προορισμό τους. Κοίτα τι σκαρώνει! Λοιπόν, αγαπητοί μου, εγώ σας ειρετώ. Δεν θέλω να ρωματίσετε, κύριε Χάρκο, γι' αυτός που παρακάλεσα. Πώς. Σμίσαν. Τι θα πούνε όλα αυτά? Ένας άνθρωπος επικίνδυνος. Θα αναμετρηθούμε. Πώς πρόλαβε και έτσι? Αχ, κύριε Λεωνίδα, δεν ξέρω πώς είναι αυτό το παιδί. Πριν την κατοχή,
ήταν σαν κορίτσι. Τώρα ένα πράγμα φοβερό, σαν το ζαρκάδι. Σ' όποιο σπίτι μπει, το πρώτο πράγμα που θα δει είναι αν έχει πόρτες, παράθυρα, φώτα που κουσταράτσεις και να φύγει. Λοιπόν, έτσι λοιπόν που μπαίνουν οι Γερμανοί μέσα, φεύγει από το παράθυρο και παίρνουν ρωτάνε τι γίνεται εδώ, ή βλέπουν ιστορία παπά, γάμου. Πού είναι ο Φώτης ο Δονόπουλος, λέμε δεν το ξέρουμε. Τότε ποιος είναι ο παπρός. Αρπάζω τον Λάζαρο και λέω αυτός είναι ο παπρός. Λέγοντας και μη, ο παπρός τελειώνει το μυστήριο με άλλο παπρό. Λες παιδί μου. Θα το πιστεύατε ποτέ. Πραγματικά απίστευτο. Γι' αυτό σας λέω, κωμικοτραγικό και τα απίστευτα. Να τελειώσω, να αρχίσω νύχτη με το Φώτη και να τελειώσω με τον Λάζαρο. Αφού με συγχάρηκαν οι Γερμανοί, παίρνουν μαζί του τον παπρό και πάνε. Πιάσαν τον Λάζαρο. Τον πιάσαν. Και είναι ένας φοβητσιάς ο καημένος χειρότερος από μένα. Κακό. Τι θα κάνω τώρα. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι παντρεμένη. Μισή με τον ένα, μισή με τον άλλο. Χίλια, δεσποινής, θέσω το χείρα. Τίποτα φοβό. Θα κάτσεις ήσυχα εσύ να σαν καλό κορίτσι. Να περιμένεις να φύγουν οι Γερμανοί. Και μετά να παντρευτείς. Πότε δεν ησυχίες σου. Εσείς είστε έντεστη, κυρία Ρεμίδα. Εσύ Άννα, με φοβάσαι. Και Άννα φοβάται. Και όλοι μας φοβόμαστε. Τι είμαστε, παιδί μου, εμείς στην εταιρεία. Αλλά για να δουλέψει σοβαρά μαζί μας, πρέπει να πάρει μια σταθερή και σοβαρή απόφαση. Ποια απόφαση? Ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να βρει την χέρια του Γερμανού. Εγώ θα σου μιλάω. Και αν τυχόν βρεθεί, θα κλείσει το στόμα σαν τάφο και θα φαντάζει το με δύο λέξει. Δεν ξέρω. Να μην έρθει ποτέ με τέτοια ώρα. Άντε στην πόρτα. Λουπουμάδες. Άκου, χειροβομβίδες. Έτσι τις έλεγε και ο Φώτης. Δεν φοβούν, χειροβομβίδες. Δεν με γελάει διέστημα ότι είσαι μια γενναία και πολύτιμη καρδιά. Που μια μέρα μπορεί να μας πάρεις χρήση. Το ξέρω, το ξέρω. Γι' αυτό το πατάω μέσα η καρδιά μου πάει τα κατάκια. Έλα τώρα, θα σε μαλώσω. Εδώ κουβάλεις χειροβομβίδες στο κέντρο της Αθήνας και δεν φοβίδες. Φοβάσαι τώρα. Πόσες κουβάλισα. Κάποια πενταριά. Ήρθε σε αφή. Δόξα σε Θεό. Τι έγινε και άρχισε σήμερα. Α τα μπαρμπαλώνα μου και είχα μεγάλο έτοιμο. Έτοιμα, αυτά είναι τα πονηρά μου. Αυτά. Ένα, δύο, τρεις τενεκέδες και το τσουβάλι. Εσύ θα τα πας αυτά. Εγώ θα τα κουβαλήσω. Τι λες, τα καταφέρνω. Τα καταφέρνεις, τα καταφέρνεις. Εγώ φεύγω τώρα. Σας αφήνω. Αντίο. Στο καλό. Ποιο νοσικό κύριε Ρανίδα μου κάνει τη δουλειά, τη δική σου, τη δική μου. Όχι εσύ. Κάνει παράτομα και πηγαίνει τα πράγματα. Πού θα πάει άλλο. Μου χέρι παρπαμπά μου, μην με σκοτώνει. Με σκουτσάκι, τώρα μα τα λεπέτε. Κάτι να έχω γραμμένο και μου τα παλιά μου τα παπούτσια. Μα για τούτη τη δουλειά. Είσαι μια γενναία καρδιά. Τρίχα στην παρπαμπά μου, μα για τούτη τη δουλειά. Α μην προκαλεί την τύχη μα. Θα πάει άλλο. Εσένα θα σου κουράει τη δουλειά. Όριξε να είσαι. Καλημέρα. Καλημέρα, Δημητράκη. Δουλειέ βλέπω, δουλειέ. Δεν βαριέσαι. Τι γίνεσαι, παπά. Καλά, παιδί μου. Μωρέ, Λεωνίδα. Σπάς το κεφάλι μου να καταλάβω. Πώς διάολο με τόση δουλειά που έχει τούτο το ρημάδι. Δεν έχεις κάνει ακόμα περιουσία. Είναι ένα μυστήριο, δηλαδή. Σώπα, βρε. Έτσι γίνονται οι περιουσίες. Από πώς γίνονται. Καφενάκι θα πάρεις. Όχι, δεν θέλω. Αντίο, φεύγω. Στο καλό. Ανά, δεν μας αφήνεις λίγο μόνος με το θείο σου. Γιατί θέλω να κοβεντιάσω κάτι ιδιαίτερα σοβαρό. Πήγαινε παιδί μου να ετοιμάσει το λόγο ευθεία. Λοιπόν, Λεωνίδα, θέλω τα λεφτά μου. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Δανείσου, πουλά, θέλω τις 50 λίρες μου. Παντρεύω την Άννα μου με τον Σαβλά. Ο Σαβλάς είναι παντοδύναμος. Δεν θα κλωτσίσω τέτοια τύχη. Ο Σαβλάς που είναι χρήσιμος. Να κάνεις τι. Να ανέβω, Λεωνίδα, να ανέβω. Ο Σαβλάς είναι παντοδύναμος και θα με βοηθήσει να ανέβω. Και εσένα θα βοηθήσω όταν φτάσω εκεί πέρα που θέλω. Γι' αυτό μην με αναγκάζει να ακολουθήσω άλλο σύγγραφο. Τελεσύγγραφο δηλαδή. Ναι, είναι δύο ακριβώς. Δύο και τέταρτο, θα περιμένω την απάντησή σου. Φεύγω. Άννα. Ορίστε, θείε. Κατέβα, παιδί μου. Τι είσαι, παπάς. Τίποτε σημαντικό. Σε μία ώρα, Άννα, θα συναντηθείς με τον Φίβο. Με τους δώσεις τις πλαστές ταυτότητες που είναι μέσα στο τετράδιο των εκθέσεων. Το σημείο είναι αυτό. Ναι, ναι.
Καλημέρα σας, κύριε Ζερλά. Τι γίνεκατε? Σας χάσαμε τις μέρες. Με επιφυγήσατε τα σπίσσα. Ε, τότε έλειπε. Μας είστε τόσο συμπαθείς ώστε σας μιλώ. Προσωπικά τουλάχιστον άρχισα να ανησυχώ μήπως και παρεξηγηθήκατε την πολλή έμαθα. Πονηρή. Ε, όχι δα, κύριε Ζερλά. Α, ρωτήστε και την Ιωάννα. Να σας πει πόσες φορές τη ρώτησα μήπως και περάσατε το κατάστημα την ώρα που έλειπα. Ε, Ιωάννα. Ναι, πώς. Ναι, αλυσιών. Η συμπάθεια της Άννας, κύριε Ζερλά, αρχίζει να γίνει σκανδαλώδης. Μας έχει πρίξει εδώ μέσα. Ο κύριος Ζερλάς και ο κύριος Ζερλάς. Μέχρι παρεξηγήσεως δηλαδή. Καθίστε. Ο θείος σας δεν είναι εδώ. Είναι πάνω, θέλω να το φωνάξω. Όχι, θα το δω αργότερα. Θέλω να του κάνω κάποιες ανακοινώσεις πολύ χρήσιμες. Για την ώρα θα ήθελα να κουβεντιάσω με κάτι μαζί σας. Πραγματικά, τρεις μέρες τώρα που δεν σας είδα, είχα περπαταλεί την επιθυμία να βρεθώ σε αυτό το συμπαθητικό περιβάλλον. Ο πατέρας σας μίλησε για το ζήτημα. Ναι, πώς. Λοιπόν, όλα τα προβλήματα, κύριε Ζερλά, συζητούνται καταρχήν. Στην περίπτωση αυτό όμως το πράγμα είναι σοβαρό. Ε, και δεν μπορεί κανείς να αποφασίσει από τη μια στιγμή στην άλλη. Ομολογώ πως η πρόταση σας μου ήρθε κάπως αναπάντεχα. Καταρχήν απορριφτέ. Ε, όχι βέβαια. Δηλαδή γίνεται δεκτή. Ούτε κι αυτό βέβαια. Δηλαδή. Πρέπει. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Λεωνίδα. Πήγες στη μαντική για τις παραγγελίες? Όχι ακόμα. Μετάξω. Και εσύ, Άννα, πάρε τα 30 εκθέσεων και πήγε στο φροντιστήριο. Επιστρέφοντας, παίρνω το σπίτι. Πάνω στο γραφείο μου, έχω 5-6 τόμους. Θα έρθω να είμαστε. Φέρετε από εδώ. Χαίρετε, κύριε Ζερλά. Λέω με χάρη μου, κύριε Λεωνίδα, το εμπόριο σας δεν συμποδίζει καθόλου να ασχολήσετε με τους προσκλήσεις αρχαίου σας. Τι να κάνουμε, τα σχολεία είναι κλειστά, η νεολαία όμως, δεν πρέπει να παραμείνει στο σκοτάδι. Μακάλικό σας όμως είναι λίγο περίεργο. Περίεργο, γιατί? Κοιτάξτε, με στα εμπορέματά σας, αν κάτω κανένα πλάτο, να κάνω λίγο στέλνει, δεν θα με έκανε δείξει. Αλλά μου συνέβη κάτι περίεργο. Δηλαδή? Κοιτάξτε, έστειλα και τους όρους σαν μια μεγάλη ποσότητα μακαρόνια από τους Γερμανούς. Κράτησα κι εγώ μερικά. Κατά τα άλλα, ήταν τέλεια. Αλλά μέσα στα πακέτα βρήκα τούτη τη χειροκουμπίδα. Θέλει να σε επιστρέψω. Ω, σε ευχαρίστω. Έτσι μαγειρεύεται στα μακαρόνια. Ορισμένα στο μάτια. Σαν το δικό μου. Προπάντω θα το δώσει, κύριε Σαλά. Τι σαν το δικό μου που καταστρώνεται. Αυτή η χειροκουμπίδα δεν είναι δικιά μα. Διότι το κατάστημά μα δεν κάνει τέτοια λάθη. Μήπως ήρθατε να μας πιάσετε, απ' έξω περιμένει και στάφο. Όχι εδώ. Τότε. Είμαστε ένα μικρό αστείο. Είμαστε πάντοτε φίλοι με τον περιβάλλον. Είστε ένας προδότης. Είμαι ένας πατριώτης. Γι' αυτό προδώσατε τους φίλους του Αλέκου. Την ακρότητα τα παιδιά, όχι εσάς. Ξέρω ότι το μερό στην δράση σας. Εφοδίαστε με τον εξαιρετικό τρόπο ολόκληρη την τρίτη μεραρχία των Γερμανών. Πήρα άκτος τώρα να είναι σαν τους αστείμια. Όχι. Θέλω να σας πω το δρομολόγιο σας, τα δρομολόγια σας που ταξιδεύουν Αθήνα Πάντρα με άλλους πλαστές. Αυτή η ιστορία γίνεται 6 μήνες κάτω από την Ελλάδα. Ή όχι. Ναι. Τα εμπορέματά σα την έφτασαν άθικα. Φτάσα. Και μιλάτε σε μένα τον προδότη, ότι είναι άλλος. Τότε ποιος είναι ο προδότης? Τράξη. Τι σατανικό παιχνίδι καταστρώνατε, κύριε Ζαρλά. Εσάς, κανένα. Ήταν ένας τρόπος για να σας δείξω πως δεν είμαι εχθρός σας, αλλά ένας σύμμαχος. Ο Δημητράκης. Μα πώς είναι δυνατόν? Αμέσως σας εξηγήσω. Καταλαβαίνετε το μικρό του παραμικρού να μυριστεί πάνω και έρθει χαμένο. Μα πώς είναι δυνατόν να γίνει υπουργός? Ο ίδιος δεν το ξέρει. Με τη Γερμανή το μελετάνε. Απίστευτο. Θυμάστε πριν μια εβδομάδα που το πιάσατε? Ναι. Ανικοπλήθηκε. Τα παράλυσα και τα φαλάσσε. Εμένα μου είπε πως μιλήσα αντρίκια. Αφήστε τι σειρέ δική μα. Μόλι πάτσε το πόδι του το Ματαντούρ, άρχισε να φωνάζει. Πως πιστεύει στο μεγαλύτερο συγκλεσμό και προθυμοποιήθηκε να δώσει όλες τις πληροφορίες που χρειαζόταν.
πως δεν θα σκίσουν καμία βέβαια. Έπρεπε να το είχα καταλάβει. Όταν πρώτα αποκτήρισε το λιό του, ο γκράφος να το αντίγραφε. Ύστερα πήρες βάρνα όλους τους φίλους του. Ποιες ήταν καινούργιες, ποιες ήταν οι παλιές γνωριές. Έτσι πιάστηκαν όλοι. Άτον ασυνείδητο. Βιβλία. Από απλή βιβλία. Είναι δηλώσεις, το ξέρεις. Σημαίνει ένα και πολιτευόμενος και δεν είναι αδύνατο να το χρησιμοποιήσουμε για πανί. Χαίρετε. Χαίρετε κύριε Χαρίτσι. Μανουλάκι μου σε ήθελα. Έφαγα όλο τον κόσμο να σε βρω. Με πάντοτε στις διαταγές. Προτού μιλήσουμε οι δυο μας, περιμένω μία απάντηση από τον Λεωνίδα. Λοιπόν, Δημητράκη, πρώτα θα ακούσεις εμένα. Πριν μια εβδομάδα σε έπιασαν και μαζί. Μάλιστα. Τι σε ρώτησα και τι απάντησες να μάθεις. Ούκα εμένα, Λεωνίδα. Ιστορίες ξεχασμένες. Θυμάμαι. Εγώ δεν θυμάμαι τι είπα. Δεν σου λέω. Να μαθαίνεις τη δική μου γνώμη. Δεν είναι κατάλληλη στιγμή, κύριε Λεωνίδα, να παρασκαλεύεται. Σωστό. Μπράβο, Μανολάκη. Τι ήταν να σκαλεύεις για να δω αν πράγματι πρόδωσες στους φίλους του Αλέκου. Εγώ, Μανουλάκη, είπες τέτοια πράγματα. Μήπως για το συμφέρον της πατρίδας σου αποκήρυξες το γιο σου. Εγώ, σου έχει στρέψει, Λεωνίδα. Και τότε αυτό τι είναι. Ποιος το έδωσε αυτό. Ο κύριος Ζαβλάς. Σπίουνε, κακοήθη. Έξω από εδώ. Λοιπόν, αγαπητοί μου, εγώ σου χαιρετώ. Πια πάω για μια δουλειά στην Κομμανταντούρ. Κομμανταντούρ. Παρντών, συγγνώμη, παραφέρθηκα. Ήμουν αφηρημένος, κύριε Χάρη. Έτσι κι αλλιώς είμαστε πάντοτε φίλοι. Πάντοτε. Θα σου δώσω την Άννα. Έχω ναι, ευχάριστη. Πολύ ευχάριστη. Στο λίγο ενθουσιάστη. Αλήθεια. Τότε θα ξαναδεθούμε. Την ξέρετε. Αντίο. Τα λεφτά μου. Θα τα πάρεις τα λεφτά σου. Τώρα. Τώρα δεν τα έχω. Θα στο κλείσω. Να στα βάλω στο σφυρί, να μάθεις να μένεις μπροδό. Στο κάτω-κάτω, τι δείχνει η αποκήρυξη που είδες. Έξυπνε, δείχνει πολιτική ευστροφία. Ο Αλέκος βρίσκεται μακριά, σε κίνδυνο, μια φορά δεν έχει. Τι παθαίνει λοιπόν αυτή την αποκήρυξη. Οι άλλοι, ποιοι άλλοι, οι φίλοι. Αφού με ρωτήσατε, τι να πω, πως δεν ξέρω τους φίλους του γιού μου. Και για να φανείς έξυπνος, πρόδωσε τους φίλους του Αλέκου. Τα λεφτά μου, άσε αυτά. Δεν τα έχω. Θα σε πάω στον εισαγγελέα! Πήγαινε. Θα στα βγάλω στο σφυρί! Βγάλω. Αποκήρυξε το γιο σου. Πρόδωσε στους φίλους του. Λίγα μόνο σκαλοπάτια σου μένουν για να κατρακυλήσεις. Γιατί μωρέ, Λεωνίδα, γιατί είσαι κακός. Εγώ είμαι κακός. Γιατί παίρνεις τον δρόμο μου και μου το φράζεις. Μία φορά είχα να μου πάει να μου χαμογελάσει και με την ετήσια. Εσύ εξεπλήρωσες όλα σου τα όνειρα. Τι είδα εγώ καημένη, Λεωνίδα. Άσε με να με βοηθήσει τώρα ο Ζαρλάς που είναι και ευκαιρία. Γιατί μου εναντιώνεσαι. Θα μάθω εσύ, παπά. Καλώς την κορούνα μου. Τι πλοία είναι αυτά. Α, λάβουμε. Μπρος. Μπρος. Τι, σοβαρά, σοβαρά, έγινα, φεύγω. Και εσύ πρέπει να δίνεις όλη την προσοχή σου. Δεν σου φύγει τίποτα. Θέλει
είναι λεπτομερός όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Όλες τις διαταγές των Γερμανών. Ακόμη και τα πιο σύμματα μέτρα του Υπουργείου. Μπορώ να χαιρετήσω τον πρώτο του Υπουργού της Κρατικής Ασφάλειας. Καλημέρα σας, κύριε Ζαβράν. Τα νέα σας. Όλο και χειρότερα. Το πρόβλημα σε αυτό. Με έκανα ό,τι μπορούσα για να πτύξω τον πατέρα σας από το Υπουργείο που καλπάζει με τα θέση. Το παραγνωρίζω βεβαίως. Τι το όφελος. Πώς πήρε τώρα για εσάς, τόσο εσείς δεν μου δίνετε σημασία. Όχι εδώ, κύριε Ζαβράν. Να δείτε. Ακόμα με λέτε κύριε Ζαβράν. Δηλαδή πώς πρέπει να σας λέω. Δεν είπαμε, μάλλον. Δεν μπορώ ακόμα, κύριε Ζαβράν. Σιγά σιγά θα έρθει και αυτό. Καταλαβαίνετε τώρα βρίσκομαι σε τέτοια ψυχολογική κατάσταση. Θα σε αποφαθώ. Ποια είναι αυτή. Μια φίλη μαζί με την Ιωάννα. Αυτή μπορεί να δώσει το δύο σας. Ακριβώς, δεν το μάθετε. Ναι, κάτι άκουσα. Παρακάλεσε ένα στον παπά να τη αφήσει. Δεν δέχεται κουβέντα. Το μόνο που μου υποσχέθηκε είναι να ξανακλίνω ο ίδιος. Σπουδαία παραχώρηση. Μα γι' αυτό ήρθα σήμερα στο Υπουργείο. Παρακάλεσε και τη μαμά μου να έρθει να τον πείσουμε και δυο γιατί. Λίγο να τον αφήσουμε, ξεχνά. Τι κάνει άλλο τάμα. Καλημέρα σας, κύριε Ζαβλά. Πώς είστε? Εσύ, κύριε. Εσείς? Έχω φρικτά παράπονα μαζί σας, κύριε Ζαβλά. Τι γίνεται, Άννα? Λείπει ο παπάς. Θα μάθετε τα νέα. Μα δεν κάθονται και φρόνημα, κύριε Ζαβλά. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Να δείτε τι τραβά με τους συγγενείς και φίλους του συλλαμβανωμένου. Το τηλέφωνο μου. Τι πάω το πρωί με το βράδυ. Το σαλόνι μου είναι γεμάτο επισκέψεις. Κορίτσια, γυναικούλες, άντρες, λαός. Δέχομαι. Αν δεν μπορώ, θα ορίσω όλες τις εικόνες. Είστε υπουργίνα, έστω υποχρεώσεις. Πάσα να μπουν οι υπουργίνες. Κλειδί. Βυσσινάδα. Θα πάρετε κύριε Ζαβλά. Βυσσί. Παρακαλώ, εδώ είναι το σπίτι μου. Τρεις βυσσινάδες. Δεν θέλω, μαμά. Κάνει καλό στον έδρα αυτός όμως. Και είσαι πολύ εκνευρισμένη. Τρεις. Τηλεφώνησε τον μπαμπά σου, Άννα. Όχι, μαμά. Μα γιατί δεν τηλεφωνείς, παιδί μου. Μπορεί να αργήσει και δεν είναι νόμο. Αχ, πώς θα λυπάμαι που τα παιδιά μου συλλαμβάνουν. Μα δεν κάθεται και χρόνο. Να φανταστείτε ότι προχθές βρέθηκαν στην τσέπη του κυρίου Υπουργού το πλήξη. Εμπρός, πολιτικό γραφείο κυρίου Πρωθυπουργού. Εδώ η κυρία Υπουργού της Κρατικής Ασφαλείας. Αυτοπροϊσόμενος. Θα μπορούσε να το σηκώ μου. Μάλιστα, η κυρία Υπουργού Αυτοπροϊσόμενος. Υπουργικό Συμβούλιο. Τελειώνω. Καλά, πείτε το μόλις τελειώσω που τον περιμένω στο γραφείο. Τάνικε. Άντε σε λίγο. Αυτοπροσώπος. Κατά τα άλλα, πώς θα περνάτε στην Ελλάδα. Καλά, κύριε μου, πάντα καλά. Καλύτερα από εμάς. Α, δεν φαντάζομαι. Σας είπα όμως, κύριε Ζαρλά, έχω φρικτά παράπονα μαζί σας. Μα γιατί δεν μας ερχόσαστε. Είχαμε χθες μια θαυμάσια συγκέντρωση και περάσαμε έκτακτα. Μα έκτακτα, ξέρετε. Αχ, πόσο λυπάμαι που λείπετε από αυτές τις συγκεντρώσεις. Μα ξέρετε τι κόσμος. Όλος ο εκλεκτός κόσμος της Αθήνας. Ο κύριος υπουργός της Εργασίας, ο κύριος υπουργός της Δικαιοσύνης, ο στρατηγός Χαλμπάς, ο αντιστράτηγος Γιαβρής, βιομήχανοι και σταπίτες, ειδική ασφάλεια και εκτός από την αφρόκρεμα του ελληνικού κόσμου και τρεις ανώτατα Γερμανία αξιωματικοί. Ωραία, δεν μπορώ να σε ακούω. Γιατί, παιδί μου, κακό είναι να έχουμε συγκεντρώσει. Σπίτι πολιτικό είναι. Μα τι ενδιαφέροντες άνθρωποι είναι αυτοί οι Γερμανοί. Λοιπόν, ο κόσμος έχει προκατάληψη εναντίον τους. Αυτό είναι όλο. Τι ευγενική. Εκείνος ο Φον Στάινερ μιλάει τόσο περίφημα τα γαλλικά που νόμιζε ότι είναι από την Ελσατία. Κι όμως είναι μέσα από το Βερολίνο. Τι προφορά, τι φινέτσα, τι ευγένεια, το ξέρετε. Είναι αυτός που διατάζει εκτελέσεις. Σοβαρά, καθόλου δεν του φαίνεται. Είναι τέλος μαμά, αντιμείνεις τον παπά. Προπάτω για τη Φωφό. Εγώ τα τι μου κάνω και τίποτα άλλο. Είδες πως την είσαι. Κύριε Ζαβλά μου, έχει γίνει προπάντων αυτές τις μέρες ανυπόφορος. Ο Μπαρμπαλεονάρδος και ο Μπαρμπαλεονάρδος. Έχει φαγωθεί να βρει τον Μπαρμπαλεονάρδο. Ποιος είναι πια αυτός ο Μπαρμπαλεονάρδος? Ένας φοβερός αναρχικός. Ακούστε κι αυτόν τη σπισάνα. Το φοβερό είναι τότε, κύριε Ζαβλά. Ό,τι ο Δημητράκης. Από κάτι στοιχείο.
ησυχία λίγο. Έχει σοβαρές εικόνες ότι αυτός ο φοβερός Μπαρμπελενάντος κινείται μέσα στον κύκλο μας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Οι υποψίες του εκτείνονται σε φίλους και γνωστούς μας. Πώς τα πας, ρε Δία, τους ευχαριστημένους που δυνάσεις. Πάρα πολύ, κύριε Υπουργό. Τα καταφέρνεις, τα καταφέρνεις. Κάτι, καταφέρνουμε. Τώρα ήταν καλύτερα να κουβαλάς καροτσάκι ή να βρίσκεσαι εδώ. Και εκεί, και εδώ, είναι η δουλειά μου, και κύριε Υπουργό. Πολύ ωραίος τύπος αυτός της ερωτήσης. Και αφοσιωμένος που δεν τράβει. Τι οικογενειακή βγαίνει αυτή μέσα στο υπουργικό γραφείο? Παπά, θα μας θυμίσουμε! Σιωπή! Αυτά τα σούρτα φέρτα θα κοπούν! Είναι υπουργικό γραφείο εδώ μέσα ή δεν είναι? Άξω να σου πω, Δημητράκη! Σιωπή! Δεν μπορεί να συνεχίζεις να επάπτει αυτή την ιστορία! Πρέπει να το καταλάβετε αυτό! Δεν είναι το σπίτι μας εδώ πέρα μέσα! Εσείς, κύριε Ζαρλά! Συγγνώμη, κύριε Υπουργέ, νόμιζα ότι μπορούσα να γίνω δεκτός! Κακός! Δεν έδωσε διαταγή να μην μπαίνει κανένα στο υπουργικό γραφείο χωρίς να ζητήσει ακρός! Ε! Θέλετε να σε πετάξω έξω με τις κλωτσές ή να σε στείλω φυλακή? Κύριε Υπουργέ, θα τσίσουν! Λοιπόν, θα μπορούσα να περιμένω στο τζέντρο στο γραφείο. Να περιμένετε. Σωστά και πάλι συγγνώμη. Αν είναι κάτι, γιατί τώρα θα σα μιλάω. Δεν πρόκειται να δώσω λόγο πώ φέραμε στον κόσμο. Ορίστε παρακαλώ, πού οφείλω την τιμή? Πρόκειται για την Ιωάννα. Γιατί φοβάμαι. Πάλι τα ίδια, δεν τα πάμε αυτά στο σπίτι. Πρέπει δηλαδή να με κυνηγάτε με του προστατευόμενου σα ακόμα και στο Υπουργείο. Παπά, εγώ παρακάλεσα τη μαμά να συμφωνήσουμε και εδώ. Έχεις τόσες ασχολίες ότι μπορεί να το ξεχάσεις. Και κατά την εκμαφότητα λιγορείς και αρκετά. Πρέπει να κατάξεις τώρα την απόλυσή της. Τώρα, ε! Τώρα μέσα, Δημητράκη. Εδώ μέσα δεν είναι φιλανθρωπικό κατάστημα. Είναι το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας και υπουργός ο κύριος Δημήτριος Φαρίτος. Το ξέρατε αυτό? Μας φώτισες, το ξέρω αυτό. Όχι, δεν το ξέρατε. Γιατί αν το ξέρατε, θα πάβατε να με ενοχλείτε. Σημειώστε το άμαξ για παντός. Και εσύ, και εσύ! Εάν η κρατική ασφάλεια επιβάλλει να σας συλλάβω, θα σας συλλάβω και τις δύο! Και εσένα, και εσένα! Δεν αφήνεις σαν χλαμάρες και εμένα, Δημητράκη! Κατάψεις αηδία, άμα πια! Προχθές την άφηκες στον ύπνο και κόντεψες να δεφινίξεις, φωνάζεις πως είμαι ο Μπαρμπελενάντος. Τώρα πήγες να με συλλάβεις. Αμα εσύ είσαι υπουργός, εγώ είμαι υπουργίνα. Μα είσαι υπουργίνα διότι εγώ είμαι υπουργός. Είσαι υπουργός, δεν μου πήγες για σπίτια. Τα σπίτια, τα σπίτια. Και εδώ θα με κυνηγάνε τα σπίτια. Μαρία, πρέπει να το καταλάβεις. Είτε εγώ είμαι υπουργός διότι εσείς υπουργίνα, είτε εσείς υπουργίνα διότι εγώ είμαι υπουργός, δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Είναι τελώς αυτό, η παπά. Αυτό θα το κρίνω εγώ. Μη φωνάζετε σιγά. Τα αναρχικά θυσία θα χτυπηθούν οπουδήποτε κι αν βρίσκονται. Ενώ θα είναι ο κύριος Δημήτριος Χαρίτος υπουργός, θα αισθανθούν τη σιδηρά πυγμή. Είμαι ένας υπουργός δυναμικός. Τελείωσε. Καλά, κάνω ό,τι θες, αλλά να αφήσεις τα παιδιά. Έληξε ακριβώς. Παπά, σε παρακαλώ και πάλι, να μην μιλήσεις άγρια στο φωφό. Είναι πολύ λεπτή η καημένη και μπορεί να πάθει. Είναι θα έχει φύγει με στη ζωή της. Έληξε ακριβώς. Πάμε, παιδί μου. Αντίο, παπά. Ποιοι είναι έξω? Ο κύριος Ζαρλάς. Να περιμένει. Ο γιατρός Κατσίδας. Να περιμένει. Μια κυρία. Νεαρολά, ομορφουλά. Δυστυχώς αν το παιδί ήταν. Να περιμένει! Να περιμένει! Όλα περιμένει! Ο κύριος υπουργός είναι πολύ απασχολημένος και δεν μπορεί να δεχτεί κανένα. Μάλιστα, πιάνω. Ο κύριος υπουργός είναι απασχολημένος. Ο κύριος υπουργός! Εγώ είμαι ο κύριος υπουργός! Όλο το υπουργείο είναι δικό μου! Ωραίο πράγμα η εξουσία! Τα κορόιδα περιμένουν έξω. Τα κορόιδα. Δική μου είναι η τράπουλα. Ό,τι θέλω κάνω, όποιον θέλω συλλαμβάνω, όποιον θέλω απολύω. Είμαι ο δυναμικός υπουργός Δημήτρης Χαρίτος. Είμαι η εξουσία. Κύριε Υπουργέ, εγώ κύριε Υπουργέ. Γεια, γεια, γεια πόλ, γεια πόλ, γεια. Κύριε Υπουργέ, όπως σας είπα, έρωτα. Να περιμένει! Όλοι να περιμένουν! Να περάσει ο χωροφύλακας! Οδήγησε μπροστά μου τη συλληφθή σας. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ. Αμέσως! Μάλιστα, κύριε Υπουργέ. Τσακίσου! Πλησιάστε! Πώς λέγεσαι εσύ? Φοφό, κύριε Πούλου. Η φίλη της Άννας. Φίλη της Άννας, ε! Φίλοι της κόρης, να θυμάστε! Δεν έχω κόρη να βρίσκομαι εδώ, καταλαβαίνεις! Μάλιστα.
Καταλαβαίνεις εσύ! Μάλιστα, κύριε Πουκέ. Πώς λέγεσαι εσύ? Ιωάννα Μαχαρά. Εργαζόσουν στον μπακάλικο του Λεωνίδα Χαρίτη. Έτσι! Μάλιστα, κύριε Πουκέ, το αδελφού σας. Δεν έχω αδελφό. Τι είπες εσύ? Τίποτα, κύριε Πουκέ. Ούτε αδελφό και ούτε κόρη. Λέγει τώρα, γιατί σας συνέλαβα. Είμαστε, κύριε Υπουργέ, σε ένα σπίτι, σε ένα ρεσιτάλ. Τι ρεσιτάλ? Πιάνε, έργα Μπετόβεν, γερμανικά. Και από πότε ο Μπετόβεν είναι η ρεσιτάλ στις κουζίνες των σπιτιών? Γιατί δεν είναι καν στην κουζίνα, κύριε Υπουργέ. Το σπίτι έχει δύο μεγάλες άλλες. Και γιατί τα ρεσιτάλ γίνονται στα σπίτια? Γιατί τα θέατρα στοιχίζουν ακριβά, κύριε Υπουργέ. Έτσι γίνονται μουσικά απογεύματα οικογενειακά. Και ο Μπετόβεν εισπράττει χρήματα για τους αντάτες. Όχι, κύριε Υπουργέ. Σιωπή! Καλά. Λέγε τώρα. Τι δουλειά έκανες εσύ? Εδώ, έκανε τη δουλειά. Είσαι ο Μπαρμπαλονάρδο. Εγώ. Εσύ. Χριστός και Παναγία. Είσαι. Καλέ, πώς μπορώ να είμαι εγώ ο Μπαρμπαλονάρδος? Πώς μπορεί, νομίζετε ότι με το να αλλάζετε ονόματα και με το να παίρνετε ψευδόνυμα θα με ξεγελάσετε εμένα, ρε. Θες να θαυμάσει ο Μπαρμπαλονάρδος. Προχθές πιάσε με έναν μαντράχαλο που ήταν τάχνο ή... Σπίτι της Χριστούλα. Πάντως, εγώ δεν είμαι βάρβαστη. Δεν είσαι. Στη ζωή της μας. Τότε πώς βρέθηκε αυτό το σημείο μέσα στο παπούτσι σου? Αποστολή όπλων αριθμός 47 επιτυχής. Σύνδεσμος έλαβε γνώση. Ε, πώς βρέθηκε αυτό? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις πώς βρίσκονται τα σημειώματα μέσα στα παπούτσι σου? Τα παπούτσια μου είναι στα αδειά, κύριε Υπουργέ. Και καμιά φορά δεν βάζω χαρτιά, μα ούτε προσέχω τη χαρτιά. Σιωπή! Θα μιλήσεις εσύ? Μάλιστα, κύριε Υπουργέ. Ό,τι ξέρω, ευχαρίστως. Τι ξέρεις? Τίποτα, κύριε Υπουργέ. Το βλέπεις αυτό το τηλέφωνο? Είναι για τους Γερμανούς που εκτελούν. Μπαμ και κάτω! Ένα τηλεφώνημα πήγε για να έρθει εδώ πέρα σε μπαμ. Το βλέπεις και εσύ που κρύβεις σημειώματα μέσα στα παπούτσια σου? Μάλιστα, κύριε Υπουργέ. Τι έχεις να μου πεις? Τίποτα, κύριε Υπουργέ. Εσύ? Όχι, κύριε Υπουργέ. Μπρος, εδώ υπουργός. Όχι, κύριε Υπουργέ. Όχι, να χαρείτε τα μάτια σας. Θα μιλήσεις? Τι να πάω. Εσύ? Όχι, κύριε Υπουργέ. Μάλιστα, να στείλετε αμέσως δύο Γερμανούς. Καθέτε, κύριε Υπουργέ, θα μιλήσω εγώ. Να και μία γνωστική. Εσύ, κορίτσι μου, θα του φρικιστείς. Το ξέρω. Δεν ήταν για αυτά, μα δεν ήταν το πάλι. Λέγε. Μπα, και πώς βρέθηκε μέσα στο παπούτσι της? Το είχα πρέπει να σου ξέρω. Όταν ήρθε η αστυνομία, της όντουσα και το είπα στο παπούτσι της. Ώστε εσύ ο Μπαρμπαλεονάρδος, ε? Όχι, κύριε Υπουργέ. Τότε ποιος το έδωσε? Ο κύριος Αρλάκος. Α, να το σου φίλε Αρλάκος. Και πώς το πιέζει ο κύριος Ζαβλά και πώς του δίνει σημείωματα να τα δίνει σε πρόσωπα άγνωστα? Είμαι πιστή του. Δηλαδή? Πληροφοριοδότης. Βα! Και τι δουλειά κάνει ο κύριος Ζαβλάς που χρειάζεται πληροφοριοδότης? Πληροφορεί τους συμμάχους. Α, κατάσκοπος. Πληροφορεί τους συμμάχους. Και τους Γερμανούς και τους συμμάχους, κύριε Υπουργέ. Αν νικήσουν οι Γερμανοί, είναι κερδισμένοι. Αν νικήσουν οι σύμμαχοι, πάλι είναι κερδισμένοι. Γιατί πληρώνει και εμένα και είναι με λίγα. Και εσύ? Εγώ, κύριε Υπουργέ, είχα ανάγκες. Σε πλήρωνε? Μάλιστα. Πολλά? Όχι, κύριε Υπουργέ. Τα πολλά τα τρώει αυτός. Ψυγεία. Με κρατάς στα χέρια του με εκβιασμούς. Με χρησιμοποιείς σε όλες τις δουλειές και με απειλεί ότι αν δεν τις κάνω, θα μου αρθώ στους Γερμανούς. Ωραία. Οροφυλάξη. Να τεχθούν Ιπποκράτης. Και να αποφασίσω εγώ για τα πέντε. Να περάσει ο κύριος Αυλάς. Επιτέλους. Παρακαλώ, καθίστε. Καθίστε. Λίγο, κύριε Πουγέ, συνέβαινα, πανέβασες. Κοίτα μια που καλύψω και μένα. Αφού βλέπω που τα σύννεφα περάσανε, είναι ένας πλήρης ουρανός και μια καλή συγγνώση. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να σου πω δυο λόγια χρήσιμο. Έχω ακούσει πως από τότε που ανέλαβα τις υπηρεσίες μου στο Υπουργείο, λες διάφορα στο Φον Στάιμετς και προσπαθείς να μου υποσκάψεις τη θέση μας. Είναι αλήθεια? Πώς? Το ομολογείς? Γιατί όχι. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Θα με μάθεις όμως. Είμαι εκδικητικό σαν την Καμίλα εγώ. Η Καμίλα εξοχότητε είναι ζω εκδικητικό, αλλά γλυκό. Και στις μέρες μας, ένας εξοχότητος σαν κι εσάς πρέπει να είναι ζώνη έξυπνο. Κάτω τη μάσκα! Παίζεις διπλό παιχνίδι! Κάνεις κατασκοπία κατά των Γερμανών! Ποιος σας το είπε αυτό? Η Ιωάννα Μαρμαρά! Ότι? Ότι προδίδετε τους Γερμανούς! Είσαστε ένα με τους σήματος! Το είπε αυτό! Γελάστε, κύριε Ζαρλά! Αν σας πω πως είναι ο Μπαρμπαλονάρδος, θα πάω στο Μαγκελά! Και κάτι χειρότερο! Θα παρατηθείτε! Εγώ! Επειδή πρέπει να τους συλλάβετε! Και επειδή δεν μπορείτε να τους συλλάβετε! Συλλαμβάνω τους πάντες! Λέγε! Ο Μπαρμπαλονάρδος είναι ο αδερφός σας! Τι έκανε, λέει? Τη
μπακάλικό του είναι κέντρο φροντιασμού για τους αντάρτες. Τι είπες, μωρέ! Γι' αυτό δεν μπορεί να σταυρώσει την κάρα. Γι' αυτό δεν μπορεί να μου δώσει πίσω τις λίρες μου. Και τις δικές σας λίρες αγοράστηκαν όπου. Όλα τα περίμενα, αλλά ο Λεωνίδας, αδερφός μου, να αγοράζει με τις δικές μου λίρες όπλα για τους αντάρτες. Και όχι, βρε. Με ποιος να διαλέξεις. Το Λεωνίδα, τον αδερφό μου, πώς να το συλλάβω. Ούρα, αφήσω το υπουργείο. Το υπουργείο μου, το καημό μου, πώς να το αφήσω. Αν με θέλετε και την γνώμη, και αν πρόκειται για τον αδερφό στο Λεωνίδα, πρέπει να αφήσω το υπουργείο. Είναι το λιγότερο που μπορείτε να κάνετε. Μάλιστα, πώς να αρχίσω. Εξοχότατε Φόρ Στάιμινς. Εξοχότατε Φόρ Στάιμινς. Λόγι υγείας με αναγκάζουν. Το υπουργείο μου! Χάνω το υπουργείο μου! Την εξουσία μου! Όργανά μου! Κακούργε! Τι έχετε κύριε Υπουργέ! Σβήνω! Χάνω το παν! Κακούργε! Θα ξεχάσετε κύριε Υπουργέ! Όσο! Αυτό δεν γίνεται! Είμαι ο δυναμικός υπουργός Δημήτρης Χαρίτος! Είμαι εξουσία! Χωροφύλαξ! Να συλληφθεί αμέσως ο εγκληματίας Λεωνίδας Χαρίτος! Έμπορος χοντρικής πόλης της οδός Κολοκοτρώνη. Μάλιστα κύριε Υπουργέ. Για να διηγηθεί μπροστά μου. Μάλιστα κύριε Υπουργέ. Αμέσως. Μάλιστα κύριε Υπουργέ. Τσακίσου. Πάτ. Σκούρα να πράξω. Κύριος Υπουργός, διέθεσε να σας φέρει εδώ. Και τι είναι εδώ, παιδί μου. Το γραφείο του κύριου Υπουργού. Αξίζει κάτι να πουλήσει την ψυχή του διάβολο γι' αυτό. Πώς είπατε. Τίποτα, τίποτα. Γνωστός είναι ο κύριος Υπουργός. Λιγάκι. Κατάλαβα, γιατί μόνο γνωστούς το γιατάζει να του φέρνει μπροστά. Αυτό που σας κάνει, αντιλαμβάνεστε. Είναι μεγάλο που σου φέρνει. Αντιλαμβάνω. Τους άλλους, είσαι φυλακή και από εκεί. Τσιμπάνε και μανί. Όποιον του γνωστάει, δεν του φεκάνει. Μεγάλη και ο κύριος Υπουργός είναι ο γνωστός. Ο κύριος Υπουργός, θα σε ειδηθεί, θα σε αφήσει ελεύθερο. Μονάχα, μην του μέρες. Είναι αυστηρό. Εξαρτάται. Από τι? Από το πώς θα κοιτάξουν τη μονή. Να, αντιλαμβάνεστε. Άμα η Γερμανία γρήγορα, αγρίεται και αυτό. Μου λέω ότι άμα μαλακώνει, μαλακώνει. Όπως που παίζουν να χορεύει. Επακριβώς. Όμως, να πούμε την αλήθεια, κάνει καλό και αυτό. Ξέρει, τα ακούγεται και ρεμπουλάει, παιδιά. Δηλαδή, πώς τη ρεμπουλάει. Να, άμα τη δει ότι η Γερμανία θέλει να πιάσουν 10, τραβάει και πιάνει 20. Κι άμα θέλει να πιάσει 20, αγά. Κι άμα η Γερμανία θέλει να πιάσει 20, τραβάει και πιάνει 40. Του προλαμβάνει. Αμέ, και έτσι όπως το μόνο. Του φέρνει σε δύσκολη θέση του περιμένου. Βέβαια, τι να του πούμε. Λέει σήμερα, ο Γερμανός είναι θηρίο. Ρίχτου, θα φάει και θα σκάσει. Τι θα κάνει. Ο κύριος Υπουργός είναι έξυπνο. Και εσύ όμως δεν πας πίσω. Πώς έλεγε. Βαγγέλη. Δεν μου λες Βαγγέλη. Α, είχες ένα αδερφό και γινόταν υπουργός. Και με την ίδια σου πολιτική διέταξε να σε συλλάβουν και να σε παραδώσει η επόμενη. Τι θα έλεγε. Εγώ. Ναι, αν καλή ώρα σε τούτο το γραφείο. Καθόταν ο αδερφός και ήταν υπουργός. Μάλιστα. Διέταξε λοιπόν τη συμφέρει μπροστά του. Και ήθελα να μου παραδώσει ο Γερμανός. Και βέβαια. Με δική του διαταγή. Ναι. Ο αδερφός μου. Ναι, τι θέλει. Θα πήγαινα και θα το έλεγα. Βρε μου, τι κάνεις εκεί. Επειδή σου δώσανε εξουσία οι Γερμανοί, πας να βάλεις το χέρι σου μέχρι και στον αδελφό σου. Πάει στον διάλο, ζών, πλάκα, δείχνω. Τι μου τα λέγεις αυτά, ας τον αδελφό μου κύριε. Πού είναι ο αδελφός σου. Άνοιξε αδελφό και διέκαση να το συλλάβω. Με τι, να πληθεί υποκράτηση. Θα βασίσω εγώ για σένα. Βάλε το κύριε Βουλιά. Τσατσίσου. Ήτανε ο πιο πιστός μου χωροφύλακας. 2 λεπτά βρέθηκες μαζί του, διεύθυνες κι αυτό. Είναι γνωστό κύριε Υπουργέ ότι είμαι διευθυντής. 20 χρόνια τώρα διευθύνω τα Ελληνόπουλα δράσκοντας την ιστορία της πατρίδας τους. Είσαι ο Μπαρμπαρονάτος, ας στείλω στους Γερμανούς. Αν τους φοβόμουν, δεν θα ήμουν εδώ. Μωρέ Λεωνίδα, είσαι αδερφός μου. Το ξέρεις. Συγχαρητήρια για την ανακάλυψη. Όχι, δεν είσαι αδερφός μου. Δεν έχω αδερφό. Ένα καθήκον έχω. Να επιβάλλω την τάξη. Όποιος φροντίζει για τάξη να φαντάζει τον Γερμανό, είναι προδότης. Κύριε Πουλιά, κύριε Πουλιά! Τι συμβαίνει, παιδί μου! Συλλαλητήριο! Και τι χαίρεσε, βρε ηλίθιε! Δεν χαίρομαι, κύριε Πουλιά. Κάτσε μου, δεν τελικά. Τσατσίσου! Έλα να δεις. Έλα να δεις, κύριε Πουλιά, που δεν έχουν εξουσία στους κύριους ανθρώπους. Έλα να δεις τους ελεύθερους ανθρώπους. Είναι πολύ, είναι πολύ. Χιλιάδες, χίμανος. Και εσύ είσαι να δεις. Όχι, όχι. Μια φορά πήγα πολύ. Να δει, αυτή είναι η Ελλάδα. Μπρος της πατρίδας μας αφιλωτικά στον αφιλωτικά. Πού πάνε, πού πάνε. Διωμούς. Αστυνομία δεν υπάρχει. Υπάρχει. Προσπαθεί να τους εμποδίσει. Σαρότσο. Σαρότσο.
για να μην κάθετε κοντά. Και από εκεί έρχονται άλλοι με την ίδια μας. Γερμανοί μου! Πού είναι οι Γερμανοί μου! Και ποια είναι ποια! Τι συμβαίνει, παιδί μου! Κάνουν επίθεση! Πού! Στο γραφείο! Oh, θα με κάψουν! Θα με σκοτώσουν! Τι να κάνω! Πού να πάω! Αβαρώστε! Οι Γερμανοί μου! Πού είναι οι Γερμανοί μου! Ήταν μικροί, δεν με σκόρπισαν! Οι Γερμανοί μου! Πού είναι οι Γερμανοί μου! Αργούν, αργούν! Θα προφτάσουν το μάλλον φωτιά. Όχι, θα με κάψουν! Θα με σκοτώσουν! Να το, να το! Καπνός μυρίζει! Οι Γερμανοί μου! Και είναι το Υπουργείο μου! Το αμαρτώρα σου, Υπουργείο. Οι Γερμανοί μου! Πού είναι οι Γερμανοί μου! Να το, να το! Ζέσανε το πάτωμα! Οι Γερμανοί! Ήρθαν! 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 Δόξα σοι ο Θεός! Δόξα σοι ο Θεός! Δόξα σοι ο Θεός! Ας είναι ευλογημένο το όνομα των Γερμανών! Τους πόθελ μας, τον Υπουργό, θα σε παραδώσω στους Γερμανούς! Μπρος, παρέδωσε και τον αδερφό στο τυπέκι τους! Παροφυλάξ! Πού είναι ο παροφύλαξ? Στην ελήφθη! Να βρει ελεύθερος και να τον πάει στη φυλακή! Μάλιστα και παιδιά μου! Αμέσως! Μπράβο! Ο Λεωνίδας, ο δασκαλάκος, να υψώνει το ανάστημά του σε εμένα! Επιτέλους ήταν και ζήτημα αγωγή. Σημαίνουν αυτά, παπά! Πού είσαι εσύ? Τι χάλι είναι αυτό? Έβλεξα στο συλλαλητήριο, παπά. Στο συλλαλητήριο? Εγώ ήμουν στο Υπουργείο για να κατώθηκα με τον κόσμο, δίχω το Θεό. Ο θείος σου συνελήφθη και θα συλληφθεί όποιος έρθει αντιμέτωπος στην εξουσία μου. Κύριε Υπουργέ, κάτω στην πόρτα ένας Γερμανός υπολογός. Ζήτησε να σας δει. Να ανέβει πάνω. Είπε να κατεβείτε εσείς. Αμέσως. Εδώ. Προδώσατε το θείο μου. Ο Μασάμι, στο περιμένω τη σειρά μου. Εσείς. Ομολογώντας την Ισάνα, ότι ο ξεχό του μπαμπά σα δεν θα έφτανε όμω εδώ. Στόλμησε. Με συγχάρη του ξάσε. Το αντίστοιχο το Λεωνίδα και πρόσφερε τόσο πλαισίε στου αγκάτε μα. Το μα μπορεί να λύνει. Γιατί προχωρείτε. Σα στεναχωριέμαι πολύ τώρα με τη σύλληψή του. Και πρόσφερε τόσο πλαισίε στου αγκάτε μα στο βίντεο. Αντίστοιχο. Μη στεναχωριέστε, κύριε Ζαλά. Οι αποστολέ δεν πρόκειται να σταματήσουν. Επιχείρηση ανάδειξη με το θείο μου δουλεύουν πολλέ με στην Αθήνα. Θα έπρεπε όμω να διαλέξετε πιο προσεκτικά του ανθρώπου σα, κύριε Ζαλά. Η Ιωάννα βέβαια σα δούλεψε καλά, μισολόγιο. Αλλά στο τέλο ο θαλάσσιο. Και έτσι μαθαίρεστηκαν πράγματα επικίνδυνα. Ότι πειρατώ του συμμάχου. Μάλλον ότι του πουλάτε του Γερμανού. Τι ύστερα ξαναπουλάτε του Γερμανού του συμμάχου. Ομολογώ πω είναι θαυμάσιο εμπόριο τη επιχείρηση Παπουδίτη. Περισσότερο από το μπακάλικο του θείου. Παίξαμε και έντια το παιχνίδι μας καλά, το όνομα ανοιχτά χαρτιά. Ακούστε, έδρες που ήσαν, αν πετύχω εγώ, εκεί που αποτύχατε εσείς και διώξω τον πατέρα σας από το Υπουργείο, θα γίνει τη γυναίκα. Όχι! Μα τι παρακαλώ! Γιατί σας ξέρω πάρα πολύ καλά, κύριε Ζαρλά, είστε ένας πρόσθετος προδότης. Γιατί ξέρω ποιους προδώσατε και πόσους προδώσατε. Και ποιοι από αυτούς του δικήστηκαν. Γιατί εσείς προδώσατε τον αδερφό μου, τον Αλέκο. Και γίνεται η αιτία όλης αυτής της συμφοράς που ακολούθησε. Συγχαμένη. Κορέτσι, επιπόλαιο κορέτσι. Συγχαμένη. Εσύ γιατί βγήκες από εκεί? Κύριε Υπουργέ, τόση ώρα που περίμενα ήθελα να σου πω κάποιες λεπτομέρειες. Τα πληροφορίες, θα ήθελα να σου πω σας ή να πάμε στο κέντρο του γραφείου. Λέγε. Μισά να είμαι χρειασμένη τώρα με τη σύλληψη του θείου σας. Και επειδή η συζήτηση μας είναι λίγο σε εκεί, μπορώ να το πω στο γραφείο σας. Μπορώ να έχω λεπτά. Μάλιστα, πάμε. Είδα. Πώς είναι? Μια χαρά, τον έχει κάνει άλλο με το φορμί το φοβάσαι. Ηθικό. Τι γίνεται πάνω? Εντάξει. Παραδοχές. Ο Λέκος. Είναι φωτιά. Δεν λογαριάζω το διάλογο μόλις έμαθα το κομμάτι του πατέρα του. Είναι έξω φρενών. Ξέρεις, εκεί θα φτιάξει πάνω του θείου μου. Ζαλά, σε. Αυτό το κάθερμα. Μην αγχώνει, Άννα. Ο Θεός το θέλει δουλειά. Είμαστε συμφωνοί. Σίγουρα. Θα σε τηλεφωνήσω σε 10 λεπτά. Και θέλω κατηγορηματική απάντηση. Είναι ή όχι. Δεν μου λες, Άννα. Τι σημαίνει, παπά? Πόσο χρόνο είσαι? Γιατί, παπά? Δεν θα είσαι 25. 22 είμαι. Το ίδιο κάνω. Δεν νομίζεις, κορίτσι μου, πως έχεις έρθει σε μια ηλικία που πρέπει να παντρευτείς? Είναι ένα σοβαρότητο ζήτημα το οποίο μου διέφυγε στις τόσες σχολείες μου. Και πρέπει να το φροντίσουμε. Δεν πρέπει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με θυμήθηκες. Παρακαλώ, παιδί.
Πατρικό καθήκον, έτορα είναι κάτω. Και ποιο είναι ο χαμπρός, αν επιτρέπετε. Τον ξέρεις. Ο Σαρλάς. Ναι, παιδί μου, μείνε τώρα με τρόγιο. Ο αυτός ο άνθρωπος βέβαια έχει μερικά ελαττώματα, αλλά εσύ έξυπνο κορίτσι και μπορείς να το φτιάξεις. Ντρέπομαι, παπά. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Γιατί, παιδί μου. Άκουσε, παιδί μου. Αν δεν πάρεις το Σαρλά, μπορεί να σε πάρει στους Γερμανούς. Είμαι έτοιμη για όλα. Θα σε του φεκίσουν. Να με του φεκίσουνε. Τσατίσου όφιο πλάσμα. Συλλαμβάνεσαι. Δύο λεπτά έχεις να αποφασίσεις. Τι έκανα. Την κόρη μου. Και το υπουργείο μου. Θα το αφήσω. Τόσο καιρό μπόρεσα να πάρω ένα υπουργείο. 20 χρόνια το ονειρεύομαι και συνωμότησαν όλοι να μου το βγάλουν εξινό. Ο Σαρλάς. Την απάντηση, τι να κάνω, να αφήσω το Υπουργείο, όσο, θα χωριστώ, θα παλέψω για σένα Υπουργείο μου, Υπουργητή καρέκλα μου. Δεν με ξεκολλά από εδώ πέρα, ούτε ο ίδιος ο Θεός. Άννα! Τ' ακούς? Τ' ακούω. Θέλει την απάντηση, τι αποφάσισες? Στους Γερμανούς, μπαμπά. Τι, σκότωσαν τον Σαρλά? Ναι, σκότωσαν τον Σαρλά. Πού το ξέρεις, ποιος τον σκότωσε? Ο Λέκος. Ο γιος μου. Και πού βρέθηκε ο Λέκος στην Αθήνα? Κατέβηκε χθες από το βουνό, σαν τελός, κρυφά. Γίνεται τον κατορθωμάτων σε αυτή τη σωσική απάνω. Αν δεν απολύσεις το θείο και δεν παραιτηθείς ο πρωθυπουργός, θα έχεις να λογαριαστείς μαζί του. Ώστε σκοτώνουν στα αλήθεια, ε. Απολυθεί αμέσως ο Λεωνίδας Χαρίτος. Θα με σκοτώσουν και εμένα? Δεν ξέρω, πήγε να τους ρωτήσεις. Κάνε παιδιά να δεις καλό. Εξοχότατε φων Στάιγνς. Λέω υγείας, αναγκάζομαι. Ο Σαρλάς θα ευχαριστώ για τη βοήθειά της καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς με τις πρόπες.